Ρωμιοσύνη. Ρωμιοσύνη του Δήμου Χαλκιδόνος. Ρωμιοσύνη του Δήμου Χαλκιδόνος. Εκ μέρους της Ρωμιοσύνης του Δήμου Χαλκιδόνος, ως ρωμαϊκή συνείδηση αφύπνιση κουφαλίων και εν γέννη όλου του ενιαίου Δήμου Χαλκιδόνος, ως Δήμος Αγίων και Δήμος Ηρώων, από τον μπλοκ μας τα μυστικά του Βάλτου, ακολουθώντας τα βήματα της χαμένης και συνάμα ξεχασμένης πατροπαράδοτης Ρωμιοσύνης, μέσω του μαρμαρωμένου βασιλιά, του Αγίου Ιωάννου του Βατάτζη του Ελεήμων, Δούκα Γάμα, 1193-1254, με μένα τον ανάξιο του δούλου του Θεού του Δήμου του Βαλκανίδη. Σήμερα εκ μέρους της Ρωμιοσύνης, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, βρισκόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο του δυτικού του νομού Πέλης, ένα κλειστό γυμναστήριο, όπως βλέπετε είναι εγκαταλελειμμένο, είναι όλα σπασμένα, είναι όλα ρημαγμένα, είναι όλα ρημαδιό, δεν υπάρχει τίποτα. Και εμείς για να του ξαναδώσουμε ζωή αυτό το γυμναστήριο, ήρθαμε σήμερα εκ μέρους της Ρωμιοσύνης και αναγκάστηκα εγώ και έψαξα τα παλιά πανό του συνδέσμου του ΠΑΟΚ, αυτό το πανό του ΠΑΟΚ κουφάλια που έχει να κρεμαστεί από το 2006 και του ΠΑΟΚΑΡΑ κουφάλια. Και σήμερα για να ξαναζωντανέψουμε αυτό εδώ το γυμναστήριο, το εγκαταλελειμμένο γυμναστήριο, ένα γυμναστήριο, όπως βλέπετε όλα είναι σπασμένα, όλα είναι ρημαδιό, δεν υπάρχει τίποτα, έχει μετατραπεί σε μία αποθήκη, και για να διαμαρτυρηθούμε για αυτήν εδώ την εγκατάληψη και για αυτήν εδώ την αδιαφορία, ήρθαμε νοερά και στήσαμε τα πανό μας από τα κουφάλια, την ελληνική σημαία της Ρωμιοσύνης, για να διαμαρτυρηθούμε. Βλέπετε, όλα είναι σπασμένα, η ελληνική σημαία της Ρωμιοσύνης, βλέπετε όλα είναι σπασμένα, όλα είναι ρημαδιό, εδώ στο κλειστό γυμναστήριο, στο χωριό του δυτικού του νομού Πέλης, καμιά δεκαριά χιλιόμετρα από το δικό μας το χωριό, από τα κουφάλια. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε, δεν είναι η πρώτη φορά. Ήρθαμε και στις 23 Σεπτεμβρίου, μπορείτε να δείτε το βίντεο της Ρωμιοσύνης, κάναμε 160 βίντεο. Ήρθαμε και το Σεπτέμβριο, 23 Σεπτεμβρίου, το αναδείξαμε το πρόβλημα της εγκατάληψης, της αδιαφορίας. Κοιτάτε τι ωραίο γυμναστήριο, το καλύτερο γυμναστήριο της περιοχής μας, και όμως όλοι αδιαφορούν, κανένας δεν ενδιαφέρεται, το έχουν εγκαταλείψει το γυμναστήριο. Και όταν ήρθαμε 23 Σεπτεμβρίου, πριν 9 μήνες δηλαδή, ακριβώς πριν 9 μήνες, 23 Σεπτεμβρίου, 23 Ιουνίου, κοιτάτε όλα είναι σπασμένα, όταν ήρθαμε 23 Σεπτεμβρίου, μπορείτε να δείτε, ήταν σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Παιδιά, να ξέρετε ότι δεν έχουμε καλό σήμα. Και όταν ήρθαμε 23 Σεπτεμβρίου, και πάλι είχαμε πρόβλημα, δεν υπάρχει καλό σήμα εδώ πέρα, να ξέρετε. Θα αναγκάζομαι να βγαίνω έξω, να μπαίνω όσο έρχεται σήμα. Σήμερα εδώ πέρα ήρθαμε για να σας δείξουμε αυτή την εγκατάλειψη, αυτή την αδιαφορία. Στήσαμε την ελληνική τη σημαία για να διαμαρτυρηθούμε. Στήσαμε τα πανό μας, τα πανό του ΠΑΟΚ, από τα κουφάλια, από το σύνδεσμο τον παλιό. Όλα αυτά τα πανό ήταν πριν 20 χρόνια. Έδιναν ζωή στην Τούμπα, έδιναν ζωή στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στην Πηλαία, που εμείς προτείνουμε το γήπεδο ποδοσφαίρου και το γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, το καινούριο, να ονομαστεί Ρωμιοσύνη, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, ο Άγιος Ιωάννης, ο Βατάτζης, ο Ελεήμων. Κοιτάτε εδώ τι γίνεται. Όταν ήρθαμε το Σεπτέμβριο, ακριβώς πριν 9 μήνες, 23 Σεπτεμβρίου, μπορείτε να δείτε το βίντεο, ήταν σε λίγο καλύτερη κατάσταση, δηλαδή δεν ήταν τόσο πολύ ρημαδιό, τώρα τα έχουν αποτελειώσει από καλά. Ξαναήρθανε οι βάνδαλοι και το ρήμαξαν από καλά. Το ρήμαξαν, βλέπετε εδώ την μπασκέτα. Θεωρούσαμε ότι σε αυτούς τους 9 μήνες που πέρασαν, οι αρμόδιοι, οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πολίτες, οι σύλλογοι, ο περιφερειάρχης, όλοι αυτοί, θα ενδιαφερόντουσαν λίγο, ρε παιδί μου,
και γιατί να ενδιαφερθούν λίγο. Αυτό είναι το καλύτερο γυμναστήριο της περιοχής. Εδώ στο Δυτικό, το καλύτερο γυμναστήριο της περιοχής. Αλλά όπως βλέπετε, οι βάνδαλοι δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Πέτρες, όλα είναι σπασμένα. Και εγώ εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν νιώθω και πολύ ασφάλεια, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν δεν με βγουν από πουθενά τίποτα μάου-μάου. Ήρθαμε, περιμέναμε εδώ και πόσον καιρό, εδώ και 9 μήνες. Ερχόμασταν στα κλειφτά, στα κρυφά, βλέπαμε ίσως γίνει τίποτα, δεν γινόταν τίποτα, απολύτως τίποτα. Και είπαμε εκ μέρους της Ρωμιουσίνης του Δήμου Χαλκιδόνος να έρθουμε νοερά και να το ξαναζωντανέψουμε, να βάλουμε την ελληνική σημαία της Ρωμιουσίνης, να βάλουμε τα πανό μας, τα πανό του ΠΑΟΚ εδώ από τα κουφάλια, για να το ξαναζωντανέψουμε. Αλλά δυστυχώς εδώ και 9 μήνες, ό,τι υπήρχε έστω και λίγο τα ρήμαξαν όλα. Τα έχουν ρημάξει όλα, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Σας το αφιερώνουμε. Βλέπετε, σας το αφιερώνουμε. Σας αφιερώνουμε τη δημοκρατία, σας αφιερώνουμε την παιδεία που έχουμε. Όλα είναι σπασμένα, όλα είναι ρημαδιό. Η Ρωμιουσίνη δεν μπορεί να καθίσει στα αυγά της και να γυρίζει γύρω-γύρω και να βάζουμε τη μεζούρα όπως κάνουν όλοι οι γραφειοκράτες και όλοι οι τυπολάτρες και να λένε δεν είναι στο δικό μας Δήμο, είναι 10 χιλιόμετρα πιο εκεί, μεγάλη δουλειά. Εμείς δεν είμαστε γραφειοκράτες, εμείς δεν είμαστε τυπολάτρες. Εμείς οτιδήποτε μας πονάει θα έρθουμε και θα το αναδείξουμε. Ήρθαμε σήμερα κατά καλό καιρό, φορτώθηκα τα πανό στην πλάτη. Θα σας δείξω από πού ήρθα. Αυτά εδώ τα πανό είχα να τα βγάλω 16 χρόνια από το 2006. Σήμερα κάθισα, έψαξα, τα βρήκα. Λέμε να ξανάρθουμε σήμερα εδώ πάλι. Λίγο να διαμαρτυρηθούμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Τουλάχιστον απορώ, μπράβο, τουλάχιστον άφησαν τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά, άφησαν τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, τον Θεό μας, την Παναγία μας, τον Χριστούλη μας. Τουλάχιστον άφησαν αυτά. Άφησαν την πίστη, την πατερική ορθόδοξη θεολογία. Τα βλέπετε όλα σπασμένα, τα βλέπετε όλα ρημαδιό. Αυτό ήταν το καλύτερο γυμναστήριο. Ήταν το καλύτερο γυμναστήριο που είχε ο τόπος μας. Ήταν το καλύτερο γυμναστήριο που είχε η περιοχή μας. Όλα είναι σπασμένα, όλα είναι ρημαδιό. Και για να διαμαρτυρηθούμε νοερά και για να το δώσουμε ζωή, ήρθαμε και στήσαμε τα μεγάλα τα πανό του ΠΑΟΚ μας. Βλέπετε, όλα είναι σπασμένα, πέτρες, κανίβαλοι. Είμαστε στο κλειστό γυμναστήριο, στο καλύτερο κλειστό γυμναστήριο της περιοχής μας, στο δυτικό του νομού Πέλης. Στο δυτικό. Κουφάλια, Ραχώνα, Λιβαδίτσα, δυτικό. Και επειδή εδώ η περιοχή στο ποδόσφαιρο με βέβαια, εδώ οι άνθρωποι στο δυτικό, είδες, ήρθαμε, στήσαμε εδώ τα πανό από τα κουφάλια για να διαμαρτυρηθούμε για αυτά εδώ τα χάλια. Κοιτάτε εδώ τι γίνεται, σπασμένα, βαράει πάρα πολύ ο ήλιος, έχει πάρα πολύ ζέστη. Θα κάνουμε όμως έτσι μία γύρα όσο θέλει ο Θεός. Μόλις σας είπα ότι κόβεται το σήμα, είδατε. Μόλις βγήκα από εκεί ως εδώ, κόπηκε το σήμα. Και 23 Σεπτεμβρίου που ήρθαμε, κάναμε πάλι το κινητό. Ήρθαμε, αναδείξαμε πάλι εδώ πέρα το πρόβλημα. Πάλι κάθε 3 και λίγο κοβόταν το σήμα, αυτό να το ξέρετε. Κοιτάτε εδώ τι γίνεται. 23 Σεπτεμβρίου δεν ήταν αυτό εδώ το χάλι. Είχε έτσι κάνα δυο πέτρες. Τώρα το ρήμαξαν από καλά. Το ρήμαξαν από καλά. Αυτή είναι η κατάντια μας, αυτή είναι η παιδεία μας. Ήρθαμε, στήσαμε εδώ τα πανό μας για να το ξαναζωντανέψουμε, την ελληνική σημαία, η Ρωμιουσίνη του Δήμου Χαλκιδόνος. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Σε πιάνει απογοήτευση, θλίψη. Τα βλέπετε. Μιλάμε για ένα γυμναστήριο που το πληρώσατε όλοι εσείς. Μιλάμε για ένα γυμναστήριο. Το καλύτερο γυμναστήριο ήταν το καλύτερο γυμναστήριο της περιοχής μας το 2004. Το 2004 έγιναν αυτό το γυμναστήριο, το έφτιαξαν στο δυτικό, στο λεγόμενο Κουνίκουβο. Κοιτάτε εδώ, κοιτάτε. Καμαρώστε.
Κοιτάτε και καμαρώστε την παιδεία. Καμαρώστε την παιδεία, καμαρώστε τα σχολεία, καμαρώστε τους πολιτικούς, καμαρώστε τους συλλόγους, καμαρώστε όλους αυτούς που δεν ενδιαφέρονται. Τα ρήμαξαν όλα. Φοβάμαι να μην πέσει και τα γυαλιά στο κεφάλι μου. Τα ρήμαξαν όλα. Τα ρήμαξαν όλα. Δυστυχώς, εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα κάλεσμα. Θέλουμε να κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους εσάς. Την Κυριακή το απόγευμα. Την Κυριακή το απόγευμα. Α, τα και εδώ είναι σπασμένα. Την Κυριακή πάνω είναι σπασμένα εκεί. Δεν άψαν τίποτα όρθιο. Την Κυριακή το απόγευμα πρώτα ο Θεός. Την Κυριακή το απόγευμα πρώτα ο Θεός. Την Κυριακή το απόγευμα πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός την Κυριακή το απόγευμα στις 5 η ώρα. Όσοι ενδιαφέρονται γι' αυτό εδώ το γυμναστήριο, να διαμαρτυρηθούμε νοερά, να έρθουμε εδώ πέρα. Κοιτάτε εδώ τι γίνεται. Κοιτάτε εδώ τι γίνεται. Κύριε Τζιτζικώστα, ήρθαμε και πριν 9 μήνες. Σας ενδιαφέρει καθόλου το θέμα περιφερειάρχης? Σε ενδιαφέρει, κύριε Τζιτζικώστα, καθόλου αυτό εδώ το τάγκο από τα Γιαννιτσά? Αν δεν κάνω λάθος, εσύ εδώ πέρα είσαι στο δυτικό. Δυτικό νομού Πέλης. Αν δεν κάνω λάθος, εσύ είσαι ο δήμαρχος. Οι αντιδήμαρχοι, εσείς όλοι. Σας ενδιαφέρει το θέμα? Ήρθαμε και πριν 9 μήνες. Πάνω εκεί πέρα έχει ξυλωθεί. Όποιος ενδιαφέρεται, εμείς... Παιδιά, πέφτει το σήμα, σας είπα να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αναγκάζομαι, κάνω κύκλους γύρω-γύρω όπου έρθει το σήμα. Λοιπόν, όσο έχουμε σήμα, κάνουμε κάλεσμα αυτή τη στιγμή. Η Ρωμιουσίνη του Δήμου Χαλκιδόνος. Η Ρωμιουσίνη του Δήμου Χαλκιδόνος από τον μπλοκ Τα Μυστικά του Βάλτου. Με μένα τον Ανάξιο του Δούλου του Θεού του Δήμου του Βαλκανίδη, την Κυριακή το απόγευμα στις 5 η ώρα, εμείς θα είμαστε πάλι εδώ, την Κυριακή το απόγευμα στις 5 η ώρα. Όσοι θέλετε να διαμαρτυρηθείτε γι' αυτό εδώ το χάλι, όσοι θέλετε να διαμαρτυρηθείτε γι' αυτό εδώ το χάλι, γι' αυτήν εδώ την κατάντια, όσοι θέλετε να διαμαρτυρηθείτε, να έρθείτε εδώ πέρα σε αυτό εδώ. Όλοι εδώ θα είμαστε εμείς εδώ 5 η ώρα το απόγευμα, την ίδια ώρα πάλι την Κυριακή, θα στήσουμε πάλι τα πανό μας. Του ΠΑΟΚ, να έρθετε, όλος ο κόσμος να έρθει, δεν είναι το θέμα του ΠΑΟΚ, είναι όλες οι ομάδες, οποιουσδήποτε θέλει ας έρθει όλος, ας έρθουν Αργιανοί, ας έρθουν Ηρακλειδοί, ας έρθει όλος ο κόσμος, δεν υπάρχει εδώ, δεν είναι οπαδικό το θέμα, εδώ είναι τα πανό τα βάλαμε έτσι συμβολικά για τον αθλητισμό, ότι εδώ ήταν ένα γήπεδο αθλητισμού και υπήρχε εδώ ζωή για να το ξαναζωντανέψουμε. Όσοι θέλετε, όσοι διαμαρτύρεστε για αυτήν εδώ την κατάντια, θέλετε να διαμαρτυρηθείτε όλοι εδώ την Κυριακή 5 η ώρα, εμείς εδώ πάλι θα είμαστε πρώτο Θεός, άμα θέλει ο Θεός, θα στήσουμε πάλι τα πανό μας, του ΠΑΟ κουφάλια και του ΠΑΟΚΑΡΑ κουφάλια, θα βάλουμε πάλι την ελληνική τη σημαία μας, θα βάλουμε πάλι τη μεγάλη ελληνική σημαία της Ρωμιουσίνης, ίσως ευαισθητοποιηθούν, ίσως οι αρμόδιοι, κύριο Τζιτζικώστας, ο Περιφερειάρχης, η Πατουλίδου, όλοι αυτοί που πληρώνονται αδρά κάθε μήνα, ο Στάγκος, ο Δήμαρχος Χαλκιδόνος, ο Δήμαρχος Γιαννιτσών, όλοι εδώ πέρα, ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα, για όλους μας είναι αυτό το πράγμα, εμάς δεν μας αρέσει αυτό εδώ το πράγμα, αυτά εδώ που βλέπουμε, αυτούς τους βανδαλισμούς, αυτά είναι η κληρονομιά που μας άφησαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτά ήταν η κληρονομιά που μας άφησαν το 2004. Η κληρονομιά που μας άφησαν το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έκαναν εδώ πέρα ένα κλειστό γυμναστήριο, ένα ωραίο κλειστό γυμναστήριο, στο Χωριουδάκι στο Δυτικό. Αλλά δυστυχώς, όπως βλέπετε, μέσα σε 18 χρόνια, 2004-2022, 23 Ιουνίου σήμερα, πρώτο Θεός, 23 Ιουνίου σήμερα, 2022, 23 Ιουνίου, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Τα ρήμαξαν όλα. Ήρθαμε και 23 Σεπτεμβρίου, πριν 9 μήνες, 160 βίντεο κάναμε. Αν έχετε όρεξη, αν έχετε υπομονή, μπορείτε να δείτε ότι ήρθαμε και 23 Σεπτεμβρίου, πάλι το αναδείξαμε το θέμα. Δεν φέραμε τα πανό, δεν βάλαμε τότε την ελληνική τη σημαία. Στα γρήγορα κάναμε μια δουλειά. Ίσως λέμε ευαισθητοποιηθούν. Δεν νομίζω να το αφήσουν έτσι, ρε παιδί μου, τόσο γαϊδουριά. Κι όμως, φίλοι μου, μέσα σε 9 μήνες ερχόμασταν κάθε 3 μήνες, κοιτούσαμε λίγο κλειφτά.
φοβισμένα να μην έρθουμε εδώ πέρα και έρθουμε τίποτα αντιμέτωποι με τους βάνδαλους. Και εγώ εδώ πέρα αυτή τη στιγμή είμαι εκτεθειμένος, δεν ξέρω ποιος μπορεί να μην βγει. Είδατε ότι εδώ πέρα είναι άνθρωποι του υποκόσμου. Αυτοί οι άνθρωποι που τα έχουν κάνει όλα αυτά ρημαδιό δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι της νύχτας, είναι άνθρωποι της παραβατικότητας. Είναι άνθρωποι του υποκόσμου, δεν έχουν μπέσα. Και εγώ εδώ πέρα αυτή τη στιγμή είμαι εκτεθειμένος. Ειλικρινά σας το λέω, φοβάμαι. Δεν νιώθω ασφάλεια, δεν ξέρω τι θα με βγει, από πού και πώς θα με φερθούν. Όταν είσαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σήμερα δεν αντέξαμε άλλο. Είπαμε, θα βγάλουμε τα πανό μας ως διαμαρτυρία. Αυτό εδώ το πανό το κρεμούσα εγώ με τη βοήθεια του Θεού, μαζί με τον Γιάννη του Μπιτζίκα και με μερικούς ακόμα κουφαλιώτες. Σήμερα τους έκανα κάλεσμα, σήμερα τους έκανα κάλεσμα τους παλιούς παοξίδες, τους δικούς μου, αυτούς που κρεμούσαμε μαζί του πανό. Βλέπετε τι ωραίο πανό, 12 μέτρα πανό, 12 μέτρα πανό, 16 χρονών παιδάκι το έκανα. Μαζί με τον Άγγελο του Παπαχριστούδη και με τον Σπύρο Γιαρικάνη. Το 1996 το κάναμε αυτό το πανό. Το Νοέμβριο του 1996. Κοιτάω το πανό του Παοκάρα Κουφάλια. Γι' αυτό το πανό Παοκάρα Κουφάλια εμένα με έδιραν. Κινδύνεψα τη ζωή μου στο Βελιγράδι, στη Σάλα Πιονίρ το 2005. Μαζί με τον Γιάννη τον Μπιτζίκα πήγαμε Ερυθρός Αστέρας ΠΑΟΚ στη Σάλα Πιονίρ στο Βελιγράδι. Καθόμαστε σε μια γωνιά. Πού να ξέρουμε εμείς τώρα τι προηγούμενα είχαν όλοι αυτοί. Εγώ καθόμουν σε μια μεριά και έκανα το σταυρό μου. Και ήρθαν και με χτύπησαν. Οι αστυνομικοί, γινόταν ένας χαμός. Δεν θέλω να τα θυμάμαι. Οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου ήταν, δεν θέλω να τα θυμάμαι. Και από τότε τα παράτησα, τον ΠΑΟΚ και όλα. Όσο και να τα παρατήσω μας, το αίμα νερό δεν γίνεται. Να το πανό, το έφερα από τη Σερβία, ματωμένο πανό. Αυτό το πανό, παιδιά, έχει ταξιδέψει εκεί που δεν έχει πάει. Από το 96, όταν το πρωτοκρέμασα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 1996, στο κύπελο, με μείον, θύρα 4. Και μετά από εκεί και πέρα, για 10 χρόνια, αυτό το πανό, οι παλιοί παοξίδες το θυμάστε, μη ζήτησα να το βγάλω, να το δείτε. Ορίστε παιδιά, το έβγαλα. Ορίστε παιδιά, μπορεί να σταματήσει τώρα και ο χρόνος. Ορίστε παιδιά, το έβγαλα. Άμα σταματήσει ο χρόνος, να ξέρετε ότι σας κάνουμε κάλεσμα όλοι μαζί να διαμαρτυρηθούμε. Γι' αυτό εδώ το χάλι, την Κυριακή, άμα σταματήσει ο χρόνος, την Κυριακή στις 5 η ώρα, εμείς θα είμαστε πάλι εδώ. Η Ρωμιοσύνη του Δήμου Χαλκιδόνος, από τον μπλοκ μας τα μυστικά του Βάλτου, θα είμαστε πάλι εδώ. Θα στήσουμε πάλι την ελληνική τη σημαία, πάλι το Παοκάρα Κουφάλια, πάλι το μεγάλο το πανό μας, το 12μετρο του Πάο Κουφάλια. Αυτό το πανό κοσμούσε το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πηλαία, στο Παλατάκι, σε όλα τα παιχνίδια ήταν. Άμα δείτε από το 2000, και, από το 2000 μέχρι το 2006, σε όλα τα παιχνίδια ήταν. Μην νομίζετε ότι εγώ τα πανό τα είχα χάσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν τα είχα χάσει τα πανό. Τα κρατούσα τα πανό. Τα πανό είναι η ταυτότητα. Είναι η καταγωγή. Αυτά τα πανό έκαναν γνωστά τα κουφάλια. Αλλά βέβαια ήταν τα πρώτα νεανικά χρόνια. Μετά εγώ είδα τους βανδαλισμούς, είδα τα χουλιγκανιλίκια, είδα τα ναρκωτικά και έφυγα. Την κουπάνισα και λέω, εσείς δεν είστε πλέον για μένα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτόν τον χώρο. Όταν θα ξαναγίνετε Ρωμνοί, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όταν θα ξαναγίνετε πρόσφυγες, για τα δικά μου τα πιστεύω, μετά εγώ θα ξανάρθω στο γήπεδο. Και εμφανίστηκα στο γήπεδο πριν 3 εβδομάδες, έξω από το γήπεδο της Τούμπας, μετά από 16 χρόνια. Αυτός είμαι εγώ, αυτός είμαι. Κάποιοι έλεγαν, ποιος είναι αυτός που μίλησε έξω από το γήπεδο της Τούμπας πριν 3 εβδομάδες, να πάρει ένα όνομα του γήπεδο του ΠΑΟΚ, το καινούριο γήπεδο της Τούμπας και το Παλατάκι στην Πηλαία, να σταματήσει να ονομάζεται Παλατάκι και να ονομαστεί Ρωμιοσύνη ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς ο Άγιος. Βλέπετε εδώ και ακαθαρσίες έχει, και ακαθαρσίες έχει. Ό,τι θες θα το βρεις εδώ πέρα, ό,τι θες θα το βρεις. Ό,τι θες να το βρεις αγαπητοί μας φίλοι, αυτή είναι η παιδεία που έχουμε την Κυριακή. Όσοι σας ενδιαφέρει το θέμα, όσοι θέλετε να αντιδράσετε, όσοι δεν θέλετε να πάτε στη Χαλκιδική να πάνε να κάνετε ένα μπάνιο, πανάκριβες είναι οι βενζίνες, όσοι θέλετε, όσοι αγαπάτε τον αθλητισμό, όσοι αγαπάτε την αξιοπρέπειά σας, όσοι αγαπάτε γενικότερα την Ελλάδα, τη Ρωμιοσύνη, όσοι σας ενοχλεί αυτή εδώ η εικόνα, ένα τέτοιο ωραίο γυμναστήριο. Αυτό εδώ το γυμναστήριο είναι καλύτερο και από τα Γενιτσά. Είναι καλύτερο και από τα Γενιτσά. Αυτό εδώ το γυμναστήριο, άμα συμμαζευτεί, χωράει
είναι για γήπεδο, είναι για ομάδα Α2. Είναι για ομάδα Α2. Κι όμως, βλέπετε, όλα είναι σπασμένα, όλα είναι ρημαδιό. Όσοι θέλετε την Κυριακή να ενώσουμε δυνάμεις, να έρθετε εδώ πέρα, να έρθουν οι Αριανοί να βάλουν τα δικά τους τα πανό, να έρθουν οι Ηρακλειδείς να βάλουν τα δικά τους τα πανό, όποιος θέλει άνθρωπος ας έρθει, να πλώσει ό,τι θέλει, αρκεί να διαμαρτυρηθούμε, να διαμαρτυρηθούμε, να έρθουν και να τους συμμαζέψουν αυτό το γυμναστήριο, να το κάνουν γυμναστήριο. Είναι ντροπή, είναι κρίμα, δείχνουμε ότι είμαστε πάρα, δείχνουμε ότι έχουμε ένα επίπεδο μάω-μάω, δείχνουμε ότι ερχόμαστε, είμαστε πολύ άγριοι. Δεν είναι αυτό το πράγμα ο Ρωμιός, ο Έλληνας, δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι όλοι έτσι φίλοι μου. Δεν είναι όλοι έτσι φίλοι μου. Αυτό το πράγμα εμάς δεν μας τιμάει. Εγώ προσωπικά σας το λέω, που ήρθα 23 Σεπτεμβρίου, που ήρθα 23 Σεπτεμβρίου και τα είδα όλα αυτά τα σπασμένα, τα είδα όλα αυτά τα σπασμένα, μάτωσε η καρδιά μου, μάτωσε η καρδιά μου. Περίμενα, ενημέρωσα κάποιους αρμόδιους εκεί πέρα που έχω από τον μπλοκ, ενημέρωσα, ερχόμουν, κοιτούσα μήπως γίνει τίποτα, μήπως γίνει τίποτα απέναντίας. Ξαναήρθαν οι βάνδαλοι και το ρήμαξαν από καλά. Και σήμερα δεν άντεξα άλλο. Εκ μέρους της Ρωμιοσύνης και είπα θα πάω, θα πάω να βγάλω τα πανό, θα πάω να βρω τα πανό, τα παλιά τα πανό. Τώρα οι παλιοί παοξίδες συγκινήθηκαν, τα είδαν όλα αυτά τα πανό, όλα αυτά τα πανό που τα κουβαλούσαμε τα πανό στην πλάτη και κάναμε χιλιόμετρα για τον ΠΑΟΚ, κάναμε χιλιόμετρα για τον ΠΑΟΚ. Ήμασταν εμείς όμως μια άλλη γενιά, ήμασταν μια γενιά αθώα, ήμασταν μια γενιά Ρωμιών, Ορθοδόξων Χριστιανών, ήμασταν μια γενιά προσφύγων. Δεν θέλαμε τα ναρκωτικά, δεν θέλαμε τα χουλιγκανιλίκια. Σήμερα δυστυχώς η επόμενη γενιά, φύγαμε εμείς, ήρθε μια άλλη γενιά. Δεν μπορώ να πάω κατά εκεί, μυρίζουν οι ακαθαρσίες. Ήρθε μια άλλη γενιά, αυτή η άλλη γενιά, τον ΠΑΟΚ τον έκανε κουφοντίνα, τη θύρα 4 την έχουν κάνει κουφοντίνα, κουφοντίνα. ΠΑΟΚ εκδρομές ναρκωτικά φωνάζουνε, είναι ακροαριστεροί. Τι σχέση έχει ρε παιδιά ο ΠΑΟΚ? Έτσι θα πω τώρα, έτσι, εγώ το παράπονο μου. Τι σχέση έχει ο ΠΑΟΚ, ρε φίλοι μου? Ο ΠΑΟΚ είναι μια αθλητική ομάδα. Τι σχέση έχει εσύ να βάζεις τη θύρα 4 μπροστά και να περνάς τις δικές σου πολιτικές σκοπιμότητες? Γιατί έφυγαν οι φυσιολογικοί άνθρωποι από την κερκίδα, έφυγαν οι Ρωμιοί, έφυγαν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί από τις κερκίδες και πήγαν κάθισαν οι άγριοι. Πήγαν κάθισαν οι άγριοι. Αυτοί όλοι που σπάζουν εδώ και ρημάζουν. Είδαμε τη θύρα 4, κουπάνισαν κάτι μπλουζάκια τη θύρα 4 σε κόκκινα γράμματα. Για ποιο λόγο κόκκινα γράμματα? Γιατί είναι ακροαριστεροί. Μπήκαμε στο Facebook αυτών που έχουν εκεί πέρα μέσα και μιλάνε για τον Κουφοντίνα, λευτεριά στον Κουφοντίνα. Άκρα αριστεροί, Free Palestine, να μην μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Άκρα αριστεροί. Άκρα αριστεροί. Και γι' αυτό και όλους εμάς, και γι' αυτό και όλους εμένα προσωπικά. Και γι' αυτό εμένα προσωπικά που έκανα, αυτό, που έκανα το βίντεο πριν 3 εβδομάδες στην Τούμπα και έγινε στην κυρολεξία ένας χαμός. Έγινε στην κυρολεξία, έγινε ένας χαμός στο γήπεδο. Με το προηγούμενο βίντεο που έκανα έξω από την Τούμπα στις 4 Ιουνίου. Στις 4 Ιουνίου, 3,5 ώρες να μιλάω εκτεθειμένος, προτείνοντας τα 100 χρόνια προσφυγιάς, 1922-2000. Έπεσε γιατί τελείωσε ο χρόνος στο κινητό, τελείωσε ο χρόνος στο κινητό, δεν έχουμε και σήμα, τέλος πάντων. Τυφλές δουλειές γίνονται τώρα. Αυτό το βίντεο, αν όλα πάνε καλά, θα διαρκέσει μία ώρα. Θα διαρκέσει μία ώρα. Πρώτο Θεός, άμα θέλει ο Θεός. Πώς βλέπετε, είμαστε στο κλειστό γυμναστήριο. Έπεσε το σήμα. Πηγαίνω, έρχομαι. Αυτό το βίντεο θα κρατήσει μία ώρα. Τι μία ώρα θα κρατήσει? Πηγαίνω, έρχομαι. Δεν υπάρχει σήμα. Όλα είναι σπασμένα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο. Όλα είναι σπασμένα εδώ, στο κλειστό γυμναστήριο, στο δυτικό, όλα είναι ρημαγμένα. Να δείτε και το προηγούμενο βίντεο, κανένα μισάωρο εκεί πέρα που έκανα. Όλα είναι σπασμένα, όλα είναι ρημαγμένα. Εμείς αυτό που θέλουμε να σας πούμε, ήρθαν, έσπασαν ρε παιδιά μέχρι και εδώ πέρα το ταμπλό, μέχρι και το ταμπλό έσπασαν.
Τέλος πάντων, όσοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν για αυτό εδώ το χάλι, όσοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν για αυτό εδώ το χάλι, για αυτό εδώ το ωραίο γυμναστήριο που το κατάντησαν σε αποθήκη και δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, όσοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν την Κυριακή το απόγευμα στις 5 η ώρα, να έρθουμε εδώ πέρα και ο καθένας να το προβάλλει και να το αναδείξει στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook και ο καθένας ό,τι νομίζει ας κάνει. Εμείς για να μπορέσουμε να το προβάλλουμε, για να μπορέσουμε να το αναδείξουμε αυτή εδώ την εγκατάλειψη, τα σπασμένα, την αδιαφορία, τους βανδαλισμούς, ήρθαμε και στις 23 Σεπτεμβρίου, σας το αναδείξαμε. Τότε ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, παιδιά. Τώρα ήρθαν οι βάνδαλοι και το αποτελείωσαν από καλά. Όπως βλέπετε εδώ, ήρθαν οι βάνδαλοι και το αποτελείωσαν από καλά, δεν άφησαν τίποτα όρθιο, δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, δυστυχώς λυπάμαι. Η Ρωμιοσύνη του Δήμου Χαλκιδόνος σας καλεί την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα να έρθουμε εδώ πέρα πάλι με τα πανό μας του ΠΑΟΚ θα έρθουμε, όποιος θέλει έρθει με οποιασδήποτε ομάδες, δεν είναι οπαδικό το θέμα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε το πρόβλημα, αυτήν εδώ την εγκατάλειψη, αυτήν εδώ την αδιαφορία, αυτά όλα εδώ τα σπασμένα, όλα αυτά τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός, τα πληρώσατε όλοι εσείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και όλα τα έχουν ρημάξει, όλα τα έχουν σπάσει, δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Όσοι θέλετε να αντισταθούμε, όσοι διαμαρτύρεστε, εμείς σας καλούμε την Κυριακή 5 η ώρα, να μην πάτε στη θάλασσα, πανάκριβες είναι οι βενζίνες, πανάκριβα είναι όλα. Να έρθουμε εδώ πέρα, εδώ γύρω-γύρω από τα χωριά. Βλέπετε, γύρω-γύρω από τα χωριά να έρθουμε, να βάλουμε την ελληνική τη σημαία, να βάλουμε τα πανό του ΠΑΟΚ. Εδώ πέρα περισσότεροι ΠΑΟΞΙΔΕΣ είναι, αλλά δεν είναι οπαδικό του θέμα τώρα, αφήστε τα αυτά. Να βάλουμε εδώ πέρα και να διαμαρτυρηθούμε. Να το δείξουμε στον Τζιτζι Κώστα. Να το δείξουμε στον Τζιτζι Κώστα, στον Περιφερειάρχη, να το δείξουμε στον Δήμαρχο Γιαννιτσόν, στο Στάγκο. Κοιτάτε εδώ. Να το δείξουμε στον Δήμαρχο του Γιαννιτσόν, στο Στάγκο. Εδώ όλα είναι σπασμένα, πέτρες. Να το δείξουμε στον Δήμαρχο του Γιαννιτσόν, του Στάγκο. Όλα είναι σπασμένα. Ήρθαμε, βάλαμε τα πανό μας. Την ελληνική σημαία λίγο για να διαμαρτυρηθούμε. Όποιος θέλει την Κυριακή, εμείς σας καλούμε την Κυριακή, σας καλούμε εδώ στο χωριό στο Δυτικό, είναι 10 χιλιόμετρα από τα Κουφάλια, δίπλα στη Ραχώνα. Ξέρετε ποιοι είναι, ξέρετε που είναι αυτό το χωριουδάκι. Δυστυχώς δεν είμαστε για πουθενά. Εμείς δεν μπορούμε να τα δειχθούμε όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα σπασίματα, όλους αυτούς τους βανδαλισμούς να δειχθούμε. Ήρθαμε και στις 23 Σεπτεμβρίου, το αναδείξαμε. Δεν έγινε τίποτα εδώ και 9 μήνες. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Κανένα ενδιαφέρον, καμία πρόνοια, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει μέρημνα, δεν υπάρχει αστυνομία. Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Ήρθε τώρα λίγο το σήμα για να σας δείξω και εδώ τα σπασμένα. Εδώ η πόρτα πώς μπαίνεις μέσα. Βλέπετε εδώ η πόρτα. Είναι παραβιασμένη η πόρτα. Μπαίνει το σήμα, έρχεται το σήμα, φεύγει το σήμα. Αυτά είναι τα χάλια. Εδώ είναι οι πόρτες οι παραβιασμένες, οι πόρτες οι σπασμένες. Όλα είναι σπασμένα, όλα είναι ρημαγμένα. Δεν έχουν σήμα στο κινητό. Κάθε τρεις και λίγο πέφτει το σήμα στο κινητό. Είναι μια κατάσταση τρελή. Τέλος πάντων, όσο ακούγουμε και αν ακούγουμε, την Κυριακή το απόγευμα στις 5 η ώρα, η Ρωμιοσύνη του Δήμου Χαλκιδόνος σας καλεί εδώ πέρα, στο χωριουδάκι στο Δυτικό, στο νομού Πέλης, να έρθουμε να βάλουμε πάλι τα πανό μας, την ελληνική σημαία μας και να διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό εδώ το χάλι. Βλέπετε παραβιασμένα όλα, σπασμένα. Και να διαμαρτυρηθούμε όλοι μαζί ενωμένοι. Η ισχύ εν τη ενώση, όταν είμαστε ενωμένοι ακούγεται περισσότερο το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή εγώ εδώ πέρα είμαι μοναχός. Αν όμως ήταν 30 άνθρωποι θα ήταν, θα ήταν,
μια δυναμική κίνηση. Αν ήταν 30 άνθρωποι θα ήταν δυναμική κίνηση και αυτοί οι 30 να το μεταλαμπάδευαν στο δικό τους Facebook. Τέλος πάντων, όλα τα πράγματα έτσι είναι. Αρχίζει ένας και μετά πλησιάζουν και οι άλλοι. Και τέλος πάντων ο καθένας το κάνει για τη συνείδησή του. Εγώ δεν μπορούσα να καθίσω στα αυγά μου. Δεν μπορούσα να διαφορήσω, να πω έλα δε βαριέσαι αδερφέ. Όπως κάνουν όλοι. Όπως κάνουν όλοι σε αυτό εδώ το χωριό. Όπως κάνουν όλοι οι πολιτευτάδες. Όπως κάνουν όλοι. Όλοι ξέρουν ότι αυτό εδώ το γυμναστήριο είναι εγκαταλελειμμένο. Όλοι ξέρουν ότι είναι παραβιασμένο. Πέρα τι γίνεται. Σπασμένες μπασκέτες. Οι ίδιες εικόνες που αντικρίσαμε και 23 Σεπτεμβρίου όταν ήρθαμε. Πέρασαν 9 μήνες. Και ξαναήρθαν οι βάνδαλοι και το αποτελείωσαν. Θα έρθουν εδώ πέρα μια μέρα, θα το βάλουν και μια φωτιά, με κάνα δυο μολότοφ και θα τελειώσει η ιστορία. Θα τελειώσει η ιστορία. Βλέπετε, γυρίζω γύρω από το γυμναστήριο. Ήδη έχω 40 λεπτά στο κινητό, ελεύθερο χρόνο. Κάθε τρεις και λίγο κόβεται. Αυτά είναι τα χάλια μας, αυτή είναι η παιδεία μας, αυτή είναι η δημοκρατία μας, αυτή είναι η αγάπη που έχουμε για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Γιατί όταν φτιάχνεις ένα γήπεδο, ένα αθλητικό χώρο και όταν ανοίγεις ένα σχολείο όμως για την Ορθοδοξία, όταν φτιάχνεις ένα σχολείο για του Χριστού την πίστη, την Αγία και τις πατρίδες, την ελευθερία, με τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό που μας κανοναρχούσε ότι τα άθεα γράμματα υφαίνουν τα σάβανα του γένους και το κακό θα σας έρθει από τους μορφωμένους, τον Πάπα να καταράστε, όταν δεν υπάρχουν σχολεία με αγάπη προς το Θεό, με πατερική ορθόδοξη θεολογία και αυτά τα σχολεία επικεντρώνονται μόνο στην αναρχία, στην οικονομία, στην κατανάλωση, τα παιδιά μόλις δούνε οτιδήποτε δημόσιο θα αρχίσουν να το βανδαλίζουν. Δεν υπάρχει κανένας, δεν υπάρχει κράτος. Τα βλέπετε. Όσοι πιστοί προσέλθετε, όσοι ενδιαφερόμενοι, όσους σας ενοχλεί αυτή εδώ η εικόνα που βλέπετε, όλα αυτά τα σπασμένα, όλα αυτά τα ρημαγμένα, ένα τόσο ωραίο κλειστό γυμναστήριο να έχει μετατραπεί σε μια ανοιχτή αποθήκη. Δεν υπάρχει τίποτα ζωντανό. Όσοι θέλετε την Κυριακή, 5 η ώρα, να έρθετε εδώ στο Δυτικό, εμείς εδώ θα είμαστε, θα πλώσουμε πάλι την ελληνική τη σημαία για διαμαρτυρία, θα βάλουμε τα πανό του ΠΑΟΚ, νοερά για να το ξαναζωντανέψουμε, για να δείξουμε ότι εδώ ήταν μια κάποτε ήταν αθλητικές εγκαταστάσεις, τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός από την τσέπη του, αδρά. Έφτιαξαν ένα τόσο ωραίο γήπεδο, στολίδι στην κυριολεξία. Μην το βλέπετε τώρα έτσι που είναι εγκαταλελειμμένα όλα αυτά. Οι προδιαγραφές είναι πάρα πολύ καλές. Αν έρθουν εδώ πέρα μέσα και αρχίσουν και το συμμαζέψουν, θα δείτε τι ωραίο που θα γίνει πάλι. Αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται κανένας. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Γιατί να ενδιαφερθεί. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Γιατί να ενδιαφερθεί. Απολύτως κανένας. Εμείς οι Ρωμιουσίνοι από το Δήμο Χαλκιδόνος, από τον μπλοκ μας τα μυστικά του Βάλτου, είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε και το βλέπουμε, ματώνει η καρδιά μας. Ήρθαμε, βάλαμε τη σημαία την ελληνική, βάλαμε το πανό μας, βάλαμε τα πανό μας και σας καλούμε την Κυριακή, 5 η ώρα, όσους σας ενοχλεί αυτό το θέμα, όσοι είστε αξιοπρεπείς, να μην γκρινιάζετε μόνο και να λέτε μαμού, ορίστε, μέσα στα πόδια μας. Ολυμπιακές εγκαταστάσεις είναι αυτό το πράγμα. Όλα αυτά είναι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Έγινε το 2004. Ολυμπιακές εγκαταστάσεις είναι. Τα ρήμαξαν όλα, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Λέω πάλι τα ίδια λόγια που έλεγα και πριν 9 μήνες. Εδώ είμαστε, μέσα σε αυτούς τους 9 μήνες. Από τις 23 Σεπτεμβρίου φτάσαμε 23 Ιουνίου, 9 μήνες, απολύτως τίποτα, κανένας υπεύθυνος, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε, κανένας. Απέναντίας ήρθαν πάλι οι βάνδαλοι, τα άσπασαν, τα ρήμαξαν. Κάτι εδώ, παραβιασμένα τα πάντα, λες και δεν υπάρχει κράτος,
Λες και δεν υπάρχει κράτος, λες και δεν υπάρχει περιφερειάρχης, λες και δεν υπάρχει δήμαρχος, λες και δεν υπάρχει πρόεδρος αυτό εδώ το χωριό, λες και δεν υπάρχει αστυνομία. Ήρθε η πολιτεία, σήκωσε αυτό εδώ το στολίδι, σε αυτό εδώ το χωριουδάκι, στο δυτικό του νομού Πέλης, το σήκωσε, το παράτησαν όλοι και έφυγαν. Το παράτησαν όλοι και έφυγαν, στην κουσμάρα τους όλοι, τραλαλά τραλαλό, τραλαλά τραλαλό, πέφτει το σήμα, τραλαλά τραλαλό. Εμείς ήρθαμε, είναι η δεύτερη φορά, όσοι θέλετε την Κυριακή το απόγευμα, 5 η ώρα, να έρθείτε εδώ πέρα όλοι μαζί, να πάρουμε τα κινητά, η ρωμιουσίνη του Δήμου Χαλκιδόνου σας καλεί, από τον μπλοκ μας τα μυστικά του Βάλτου, να έρθουμε όλοι μαζί να... Σύνη του Δήμου Χαλκιδόνου σας καλεί, όλοι μαζί την Κυριακή στις 5 η ώρα να πάρουμε τα κινητά μας, να πάρουμε τα κασκόλια μας, να πάρουμε τα πανό μας, ο καθένας την ομάδα που έχει, να πάρουμε από μια ελληνική σημαία και να έρθουμε εδώ πέρα και να τα απλώσουμε νοερά ως διαμαρτυρία. Όλες αυτές οι εικόνες είναι ντροπή. Όλες αυτές οι εικόνες είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Να βλέπετε πού πατάω αυτή τη στιγμή, σε ανθρώπινες ακαθαρσίες πατάω, γιατί δεν υπάρχει κράτος, γιατί δεν υπάρχει πολιτεία, γιατί δεν υπάρχει περιφέρεια. Άντε λίγο να σταθώ εδώ, να δείξουμε λίγο την ελληνική τη σημαία. Τα βλέπετε, μας ματώνει η καρδιά μας, δεν ξέρω εσάς άμα σας αρέσει αυτό το πράγμα, όσοι αντιδράτε, όσοι διαμαρτύρεστε, όσοι διαμαρτύρεστε, όσοι σας προσβέλλουν αυτές εδώ οι εικόνες, δεν μπορεί ο Ρωμιός Ορθόδοξος Χριστιανός να είναι αυτή εδώ η εικόνα, να υπάρχει ένα ωραίο γυμναστήριο, το ωραιότερο γυμναστήριο της περιοχής και με διαφορά. Πού πατάω ρε παιδιά, όπου και να πατάω, πατάω γεμάτο σε κουτσουλιές, σε ακαθαρσίες, σε τζάμια, σε γυαλιά. Και πού δεν πατάω, τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ πέρα ήρθαν οι άνθρωποι και για να προκαλέσουν μια τέτοια μεγάλη ζημιά σε αυτό εδώ το στολίδι πρέπει να ερχόντουσαν πολλές φορές και αυτό το πράγμα πρέπει να είναι χρόνια. Αυτή η αδιαφορία, εγώ από ό,τι το κόβω, πρέπει να έχει τουλάχιστον εδώ μια πενταετία. Τουλάχιστον μια πενταετία που το έχουν εγκαταλείψει από καλά. Τουλάχιστον μια πενταετία. Έμειναν μόνο τα ντουβάρια. Έμειναν μόνο τα ντουβάρια, η τύχη. Δυστυχώς, εδώ ζούμε, με αυτούς τους ανθρώπους έχουμε κάθε μέρα παρεδώσε. Πώς τους αρέσει αυτή εδώ η εικόνα. 500 μέτρα πιο εκεί είναι το γήπεδο του χωριού, στο δυτικό. Ένα γήπεδο περιποιημένο γήπεδο, ωραίο γήπεδάκι. Οι άνθρωποι είναι νοικοκύριδες, είναι μερακλείδες, είναι και παοξίδες. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, 500 μέτρα πιο εκεί υπάρχει ένα στολίδι, αυτό εδώ το ωραίο του γυμναστήριο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ενδιαφέρονται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ενδιαφέρονται. Γιατί δεν ενδιαφέρονται. Γιατί δεν πηγαίνουν στην αστυνομία. Γιατί δεν έρχονται αυτοί να το καθαρίσουν. Γιατί δεν πηγαίνουν στον Τζιτζι Κώστα. Γιατί δεν πηγαίνουν στον Δήμαρχο. Γιατί δεν πηγαίνουν στον Αντιδήμαρχο. Στον Αντιδήμαρχο Γιαννιτσών. Αυτοί όλοι που πληρώνονται για αυτό το πράγμα. Γιατί δεν πηγαίνουν στους πολιτικούς τους. Γιατί. Αυτή η αδιαφορία. Δεν ξέρω, δεν είναι καλό πράγμα αυτή η αδιαφορία. Αυτός ο οχαδελφισμός, οτιδήποτε είναι δημόσιο, άμα δεν έρθει κάποιος από πάνω μας να μας μαλώσει, τα ρημάζουμε και τα γκρεμίζουμε όλα. Λυπάμαι. Σήμερα εγώ αναγκάστηκα και έψαξα αυτό το πανό μου, του πάω κουφάλια. Είχα να το βγάλω από το 2006. Σήμερα αναγκάστηκα και το έβγαλα μόνο και μόνο για διαμαρτυρία. Μόνο και μόνο για διαμαρτυρία. Εδώ πέρα στο γυμναστήριο, κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται. Πόση δύναμη τώρα αυτοί οι άνθρωποι για να σπάσεις αυτήν εδώ την μπασκέτα, για να σπάσεις αυτήν εδώ την μπασκέτα η οποία είναι με ταμπλό, ωραία μπασκέτα, Α1 εθνικής εδώ πέρα. Πόση δύναμη έβαλαν όλοι αυτοί, ήρθαν και ξαναήρθαν και χτυπούσαν και ξαναχτυπούσαν και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι χτυπάνε τα κεφάλια τους. Αυτή είναι η παιδεία μας, δυστυχώς. Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, οι φίλοι
της Ρωμιουσίνης από τον μπλοκ μας στα μυστικά του Βάλτου. Όσοι επιθυμείτε, όσοι διαμαρτύρεστε, την Κυριακή το απόγευμα, 5 ώρα, εμείς θα ξανάρθουμε, πρώτο Θεός. Θα βάλουμε πάλι τη μεγάλη την ελληνική τη σημαία της Ρωμιουσίνης, θα βάλουμε πάλι τα πανό μας. Από εκεί και πέρα, όσοι θέλετε να έρθετε κι εσείς, να βάλουμε τις ελληνικές σημαίες, να βάλει ο καθένας το πανό της ομάδος του και όλοι μαζί να διαμαρτυρηθούμε και να το δείξουμε στο Facebook, καθένας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που έχει. Ίσως φιλοτιμηθούν όλοι αυτοί που πάτε και τους ψηφίζετε, κάνετε και αγώνα κιόλας για αυτούς. Και ο κύριος Τζιτζικώστας, ο Περιφερειάρχης, βγαίνει με 60%, να μην τον χάσετε. Το ίδιο και ο Στάγκος, ο Δήμαρχος Γιαννιτσών. Τι να πω, δεν χρειάζεται να μιλάω, τα λόγια είναι περιτά. Μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις. Είμαστε στο Δυτικό, του νομού Πέλης, ένα χωριουδάκι στο Δυτικό, 10 χιλιόμετρα από τα Κουφάλια, από τη γενέτειρά μας. Κοιτάτε τι γίνεται. Τέτοιο ωραίο γυμναστήριο, κλειστό γυμναστήριο. Το 2004 το καμάρωναν όλοι, Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ήταν εδώ αγώνες πάλις έκαναν και 1002 έκαναν και μέσα σε 15 χρόνια τον κατέληψαν. Το έχουν μετατρέψει σε μία αποθήκη, να έρχεται ο καθένας, να κουμπάει ό,τι βία ένστικτα έχει μέσα του, να έρχονται εδώ πέρα να σπάζουν, να ρημάζουν, μπύρες εδώ πέρα. Τι να πω, και δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει πολιτεία, δεν υπάρχει τίποτα. Ζούμε στο ελληνικό, στο ψευτορωμαϊκό, όπως έλεγε και ο Άγιος Κουσμάς ο Ιτωλός, όπως λέμε κι εμείς, στο ψευτορωμαϊκό. Δεν ζούμε στη Ρωμιουσίνη, σε ανθρώπους που έχουν φόβο Θεού στην καρδιά τους, που είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που έλκουν την καταγωγή τους από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και Νέας Ρώμης, με τους Αγίους Θεοφόντους τους Πατέρες των 9 Οικουμενικών Συνόδων, από το 325 η πρώτη στην οίκια της Βυθινίας, με τον Μεγάλο Γενάρχη της Ρωμιουσίνης, τον Μέγα Κωνσταντίνο και τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, και η Ένατη Οικουμενική Σύνοδος του 1351, που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη και Νέα Ρώμη, με τον Μεγάλο Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά, τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, αγαπητοί μας φίλοι της Ρωμιουσίνης, από τον μπλοκ μας στα μυστικά του Βάλτου, τι να πω, γυρνάω, θλίψη, απογοήτευση, μελαγχολία, στεναχώρια, τα βλέπεις και λες, πού ζούμε, πόσο έχουν αλλάξει οι άνθρωποι, πόσο έχουν αλλάξει οι επόμενες γενιές, πόσο έχουν αλλάξει, Θεέ μου, πόσο έχουν αλλάξει. Στα δικά μας τα χρόνια δεν υπήρχε περίπτωση να πας να σπάσεις και να ρημάξεις το γυμναστήριο. Να σας πω την αλήθεια, το δικό μου το παράπονο, όταν ήμουν πιτσιρικάς, το 1992 κάναμε κι εμείς στα Κουφάλια ένα κλειστό γυμναστήριο. Όπως όλα τα παιδάκια θέλαμε κι εμείς να μπούμε μέσα, να πατήσουμε αυτό εδώ το παρκέ, να χτυπήσουμε λίγο την μπάλα να μπει μέσα, να βαρέσουμε λίγο την μπάλα εδώ κάτω, να πατήσουμε λίγο στο παρκέ. Πατούσαμε μόνο στα τσιμέντα και βαρούσαμε μπάλα μπάσκετ στα τσιμέντα στα σχολεία. Ήταν σαν να πιάσαμε τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Πήγα κι εγώ να μπω μέσα στο γυμναστήριο. Ήταν ένας γυμναστής, να είναι καλό άνθρωπος. Είναι και φίλος κιόλας και στο Facebook και μας βλέπει κιόλας, και αυτή τη στιγμή μπορεί και να με βλέπει και δεν θέλω έτσι να τον στεναχωρήσω τον άνθρωπο. Ήταν πολύ αυτό που λέμε ζηλωτής και δεν με άφηνε να μπω μέσα, γιατί δεν είχα τα κατάλληλα παπούτσια. Είχα τα παπούτσια τα σπορτέξ από το παζάρι, τα φτηνά. Και όλο με έδιωχνε. Φύγει Βαλκάνη, όλο έτσι με έλεγε. Φύγει Βαλκάνη, δεν έχεις καλά παπούτσια. Αυτό το πράγμα εμένα με έμεινε, πέρασαν τα χρόνια, δεν είχα ποτέ καλά παπούτσια. Τέλος πάντων, όταν έγινα 30 χρονών, πήρα ένα καλό ζευγάρι παπούτσια, Nike, έδωσα 200 ευρώ, μόνο και μόνο για αυτό το άχτι που είχα όλα αυτά τα χρόνια, για να μπω μέσα κι εγώ στο γήπεδο, στο παρκέ, με καλά παπούτσια και να μην με διώξουν. Αλλά βέβαια τα χρόνια πέρασαν και τελείωσε η ιστορία. Έτσι σας το λέω. Για σκεφτείτε δηλαδή αυτό εδώ το γυμναστήριο,
αυτά εδώ τα παιδιά, εδώ στο Δυτικό, τα έκαναν ένα τέτοιο ωραίο γυμναστήριο με παρκέ. Αυτό εδώ το παρκέ, άμα το περιποιηθείς, είναι Α1. Οι μπασκέτες, οι εγκαταστάσεις, κοιτάξτε τι ωραίες εγκαταστάσεις. Δεν έσπασαν όλα τα καθίσματα γιατί κουράστηκαν. Θα ξανάρθουν, πάλι θα ξανάρθουν, θα τα σπάσουν. Μην νομίζετε θα τα αφήσουν. Εδώ θα το βάλουν φωτιά και θα φύγουν. Γιατί δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει πολιτεία. Να έρθουν εδώ πέρα και να πέσουν με τα μούτρα, να αρχίσουν να το καθαρίζουν, να το προστατεύουν. Τι να πω, λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί όλοι είναι υποκριτές, όλοι είναι δήθεν. Τρανά λόγια, μεγάλα λόγια, Θεέ Αθήνε. Εδώ είναι η ουσία. Πάλι η Ρωμιουσίνη ήρθε, πάλι η δική μας η παράταξη έφυγε μέσα στην κάψα, στον ήλιο. Χθες πήγαμε στο κολυμβητήριο στα Κουφάλια, στο κολυμβητήριο που είναι κλειστό, 22 Ιουνίου. Χθες 40 βαθμούς το κολυμβητήριο είναι κλειστό, δεν μπόρεσαν να το ανοίξουν. 3 μήνες κολυμβητήριο, ο πρώτος μήνας έφυγε, ο Ιούνιος έφυγε, θα το ανοίξουν 1 Ιουλίου, εκεί που άνοιγε 1 Μαΐου. Όλα είναι με λεφτά. Όσο πηγαίνουμε στα χειρότερα, να ξέρετε. Να ξέρετε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, αυτοί οι πολιτικοί που έρχονται είναι ακόμα χειρότεροι. Οι νέες γενιές δεν έχουν αρχές, δεν έχουν αξίες. Τα ρήμαξαν όλα, βλέπετε. Τα ρήμαξαν όλα. Και γι' αυτό είχα γράψει εγώ στο πρώτο κείμενο που έγραψα στο blog μας, τα μυστικά του Βάλτου. Για να στήσουμε τον Αδριάντα του Γερμανού Καραβαγγέλη στην πλατεία Μακεδονίας των Κουφαλίων, στα 100 χρόνια απελευθέρωσης της Μακεδονίας μας, 1912-2012, και είχα γράψει: «Δεν με τρομάζει το λείψανο της Ελλάδος που φεύγει, δεν με τρομάζει το λείψανο της Ελλάδος που φεύγει, αλλά το έκτρωμα της Ελλάδος που θα γεννηθεί. Βλέπετε ποιο είναι, τι έρχεται από πίσω. Βλέπετε, εγώ είμαι 42 χρονών. Βλέπετε ποιο είναι το έκτρωμα. Βλέπετε τι έρχεται από πίσω. Βλέπετε τα νέα τα παιδιά από 15 μέχρι 30, δεν σέβονται τίποτα. Πέστε μου εσείς τώρα αυτά τα παιδιά πόσο σκοτάδι έχουν μέσα στην ψυχή τους, τα βλέπουν όλα μαύρα, δεν υπάρχει τίποτα το ελπιδοφόρο για αυτά τα παιδιά. Δεν υπήρχε σχολείο να τα μιλήσει κάποιος, να τα νουθητήσει, δεν υπήρχε εκκλησία, δεν υπήρχε τηλεόραση. Δεν υπήρχε πολιτεία, δεν υπήρχαν πολιτικοί, τα είδαν όλα μαύρα στη ζωή τους και λένε βαράτε παιδιά, βρήκαμε ένα γυμναστήριο σε ένα χωριουδάκι, βαράτε, μπράβο σας. Δεν με τρομάζει το λείψανο της Ελλάδος που φεύγει, αλλά το έκτρωμα της Ελλάδος που θα γεννηθεί, αυτό είναι το έκτρωμα, αυτά τα πανό έδιναν ζωή στο γήπεδο της Τούμπας και στο γήπεδο στο μπάσκετ στην Πηλαία. Γύρισαν όλη την Ελλάδα, δεν πειράξαμε κανέναν. Απέναντίας, εμένα με χτύπησαν πολύ άσχημα στη Σερβία, στο Βελιγράδι, το 2005, και από τότε τα παράτησα και σήμερα ξαναφανερώνω αυτό το πανό από το 5. Πόσα χρόνια, το θρυλικό πανό Παοκάρα Κουφάλια, τον παρουτοκαπνισμένο. Αν έχει στόμα αυτό εδώ το πανό, να σας πει, στα 10 χρόνια γύρισε όλη την Ελλάδα, όλα τα γήπεδα από το 96 μέχρι το 2006, γύρισε όλη την Ελλάδα, όλα τα γήπεδα, έκανε γνωστά τα κουφάλια αυτό εδώ το πανό, το Παοκάρα Κουφάλια, και αυτό εδώ το πανό το μεγάλο που το πηγαίναμε στο μπάσκετ με τον Γιάννη τον Μπεϊτζίκα, από το 2000 και μετά μέχρι το 2006-2007, σχεδόν σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ ήταν. Στο Παλατάκι στην Πηλαία, που εμείς κάνουμε αγώνα να μετονομαστεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ και τα δύο τα γήπεδα, και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, να σταματήσουν να ονομάζονται Παλατάκι και Τούμπα και να ονομαστούν Ρωμιοσύνη, ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης, ο Ελεήμων, 1193-1254. 100 χρόνια προσφυγιάς φέτος συμπληρώθηκαν, 1922-2022. Εμείς δεν ξεχνάμε, εσείς μπορεί να έχετε ξεχάσει, δεν ξεχνάμε. Ο ΠΑΟΚ είναι μια προσφυγική ομάδα. Έλκει την καταγωγή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και Νέας Ρώμης. Είναι
Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι λίγοι, οι περίληκες που έχουν μείνει στην Κωνσταντινούπολη και Νέα Ρώμη, ονομάζονται Ρωμνοί. Να τη Ρωμιουσίνη, ονομάζονται Ρωμνοί. Μετά τους άγρους γιωγμούς που δέχθηκαν, το ανθεληνικό πογκρόμ στις 5 Σεπτεμβρίου του 1955, τα λεγόμενα Σεπτεμβριανά, και το 1963-64 τους κυνήγησαν οριστικά, τους Ρωμνιούς, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, και σήμερα έμεναν στην Κωνσταντινούπολη και Νέα Ρώμη, περίπου δικοί μας Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Ρωμνοί, έτσι τους λένε, Ρωμνιούς και όχι Έλληνες, και εμείς είμαστε Ρωμνοί και θέλουμε να ξαναζωντανέψουμε τη Ρωμιουσίνη, αυτούς τους λίγους Ρωμνιούς, να ονομάσουμε το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το καινούριο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, και στο γήπεδο μπάσκετ, στην Πηλαία, να ονομαστεί Ρωμιουσίνη, ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης, ο Ελεήμων. 1193-1254, με μένα τον Ανάξιο, τον Δούλο του Θεού, το Δήμο του Βαλκανίδη. Πήγα στην Τούμπα 4 Ιουνίου, έκανα βίντεο με τη βοήθεια του Θεού έξω από το γήπεδο της Τούμπας, σχεδόν το είδατε όλοι. 3,5 ώρες βίντεο, άνοιξε περισσότερες από 3.200 φορές, τρελό νούμερο, κανένας δεν τον περίμενε, για τα μικρά κουφάλια, για εμένα, που δεν έχω τις δημόσιες σχέσεις, που δεν δείχνω το πρόσωπό μου. Πολλά αυτά τα χρόνια δεν με ήξερε κανένας, με ήξεραν αυτοί οι παλιοί. Στην καλύτερη περίπτωση πιστεύαμε ότι θα άνοιγε το βίντεό μας έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 3-4 Νοεμβρίου που το ανεβάσαμε και κάναμε αγώνα και προτείναμε τον κύριο Σαββίδη να ονομαστούν τα γήπεδα ποδοσφαίρου, το καινούργιο γήπεδο της Τούμπας και το γήπεδο του μπάσκετ στην Πηλαία, να ονομαστεί Ρωμιουσίνη, ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, ο Άγιος Ιωάννης, ο Βατάτζης, ο Ελεήμων. 1193-1254 που ήρθε αντιμέτωπος με τον Πάπα, με τον βλάσφημο Πάπα, με τους αιρετικούς, με την τέταρτη σταυροφορία το 1204. Εμείς περιμέναμε βαριά να ανοίξει το βίντεό μας χίλιες φορές, χίλιες προβολές να έχουμε. Απέναντίας έγινε χαμός, ξεπέρασε τις 3.200 φορές και συνεχίζουμε. Μεγάλοι δημοσιογράφοι μας πήραν τηλέφωνο από τη Θεσσαλονίκη και έμειναν με ανοιχτό του στόμα. Έχει αρχίσει και συζητιέται πολύ δυνατά το βίντεό μας να μετονομαστούν τα γήπεδα του ΠΑΟΚ, το καινούριο γήπεδο στην Τούμπα και το γήπεδο μπάσκετ στην Πηλαία, να σταματήσει να ονομάζεται Παλατάκι και να ονομαστεί Ρωμιουσίνη, ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, ο Άγιος Ιωάννης, ο Βατάτζης, ο Ελεήμων. Το γράψαμε και στο blog μας τα μυστικά του Βάλτου. Φιλοξενήθηκε και σε ένα μεγάλο χριστιανικό ιστολόγιο, η χώρα του Αχώρητου. Η χώρα του Αχώρητου, στο Πέλαϊν, σε ένα μεγάλο ιστολόγιο εδώ της περιοχής, στο Πέλαϊν, το Γενιτσόν, και στο Κιλκής Web. Στο Πέλαϊν και στο Κιλκής Web και φυσικά στο δικό μας το blog, τα μυστικά του Βάλτου. Όλα είναι σπασμένα, όλα είναι ρημαδιό, όλα είναι σπασμένα, παραβιασμένα. Αυτή είναι η Ελλάδα σας. Αυτή είναι η Ελλάδα σας. Αυτή είναι η Ελλάδα σας, δυστυχώς. Αυτή είναι η Ελλάδα. Μια Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της. Μια Ελλάδα που μόλις πάει να γίνει μια υπέρβαση σε ένα χωριουδάκι όπως εδώ στο Δυτικό. Γιατί για το χωριουδάκι το Δυτικού, αυτό εδώ το γυμναστήριο ήταν ένα σεισμός μεγατόνων, μια υπέρβαση, μια μεγάλη υπέρβαση να στηθεί σε αυτό εδώ το χωριουδάκι, σε ένα μικρό χωριουδάκι, ένα τέτοιο μεγάλο γυμναστήριο. Αυτό εδώ το γυμναστήριο μέχρι και Α2 μπορεί να φιλοξενήσει, κι όμως, είδατε, δεν ήξεραν οι άνθρωποι να το αξιοποιήσουν, δεν ήξεραν να το περιφρουρήσουν, δεν ήξεραν να το αγαπήσουν, ξεκίνησαν άιντε και το παράτησαν. Πάντοτε έτσι είναι ο Έλληνας, επιπόλαιος, στα γρήγορα, ένας ενθουσιασμός και μόλις πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, αδιαφορία. Είδατε εμείς αυτό εδώ το πανό. Το έκανα το 1996, 16 χρονών. Γύρισε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Όλα τα γήπεδα της Ελλάδος για 10 χρόνια. Το 1996 μέχρι το 2006. Όλοι παλιοί
Παοξίδες αυτή τη στιγμή που το είδαν συγκινήθηκαν. Συνέχεια μου έλεγαν, Μάκη, βγάλει το πανό να το δούμε. Ήξεραν ότι το πανό το έχω κρυμμένο, ήξεραν ότι το πανό εγώ δεν το έχω πεταμένο. Δεν είμαστε άιντε. Είδατε, το κράτησα, το περιφρούρησα. Και σήμερα είναι ένας θησαυρός, είναι ένα αρχείο. Το βλέπετε. Αν είχε στόμα αυτό το πανό θα σας έλεγε ιστορίες. Το ίδιο και το άλλο το πανό. Δεν είμαστε άιντε, άιντε. Δεν είμαστε σήμερα, εντάξει, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Έχουμε μία συνέπεια, έχουμε μία αρχή, έχουμε αρχές, έχουμε αξίες. Τόσα χρόνια δεν τα έβγαζα το πανό, τα πανό. Από το 7 έχουν να εμφανιστούν αυτά τα πανό, από το 7. Από το 7 και από το 6, δηλαδή 16-17 χρόνια. Σήμερα αναγκάστηκα και το έβγαλα, δεν άντεξα άλλο. Βλέποντας αυτό εδώ το γυμναστήριο, μια ανάσα από τα κουφάλια, από το χωριό μου, στο χωριό δυτικό του νομού Πέλης, να είναι σε αυτό εδώ το χάλι, τους βανδαλισμούς. Ήρθαμε και 23 Σεπτεμβρίου, σας το αναδείξαμε και πάλι. Ήταν σε λίγο καλύτερη κατάσταση, σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Σε αυτούς τους 9 μήνες που πέρασαν, ήρθαν οι βάνδαλοι, δεν άφησαν τίποτα. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Και σήμερα κι εγώ αναγκάστηκα, δεν μπορούσα να πέσω να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να πω, έλα μωρέ, μεσημέρι είναι τώρα, έλα μωρέ, 40 βαθμούς έχει, έλα μωρέ, πού θα πας τώρα πάλι, έλα μωρέ, πού θα ψάξεις να βρεις τώρα το πανό, όλα αυτά, έλα μωρέ, πού θα πας εκεί στην ανηφόρα, έλα μωρέ, δεν μπορούσα παιδιά, δεν μπορούσα, ήρθα ολομόναχος, χωρίς σήμα, ο ιδρώτας να στάζει, κι όμως είπα θα έρθω, γιατί έτσι απλά σήμερα ζούμε, αύριο δεν ζούμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να σώσουμε το βιός μας, να σώσουμε τη ρωμιοσύνη μας, να σώσουμε την αξιοπρέπειά μας. Μάνα η Σμύρνη καίγεται και το βιός μας. Ρωμιοσύνη, ρωμιοσύνη, δε θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο έχει ειρήνη και 30 στη φωτιά. Ρωμιοσύνη, ρωμιοσύνη, δε θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο έχει ειρήνη και 30 στη φωτιά. Ρωμιοσύνη, ρωμιοσύνη, δε θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο έχει ειρήνη και 30 στη φωτιά. Αυτή είναι η ρωμιοσύνη. Σας αφιέρωσα το τραγουδάκι, τη ρωμιοσύνη. Ένα χρόνο έχει ειρήνη η ρωμιοσύνη και 30 είναι στη φωτιά. Γιατί είμαστε επιπόλοι, γιατί είμαστε κουτουρατζίδες, γιατί είμαστε επιδερμικοί, γιατί είμαστε για τις εντυπώσεις, είμαστε για το Θεαθήνε, δεν είμαστε για την ουσία, δεν μας ενδιαφέρει η ουσία του προβλήματος, μας ενδιαφέρει να μιλάμε, ο καιρός να περνάει, να κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Και όλοι αυτοί, κανένας δεν ήρθε να τους πει, δεν τρέπεστε λίγο. Τι κάθεστε και μιλάτε και τι κάθεστε και λέτε. Κοιτάξτε τη χάλια. Παραβιασμένα, σπασμένα, εγκαταλελειμμένα τα πάντα. Λες και είμαστε σε κάποια αποθήκη. Κοιτάξτε την μπασκέτα. Δεν μου λέτε κύριε Στάγκο, δήμαρχε Γιάννητσών. Ήρθατε εδώ πέρα, κάνατε καμιά βόλτα. Κύριε Τζιτζικώστα, περιφερειάρχη, κύριε Γιουτίκα, αντιπεριφερειάρχη, κυρία Πατουλίδου. Εσείς κύριε Αναγνωστόπουλε, τι λέω τώρα, εσείς κύριε Ανέστη Ανεστίδη, αντιδήμαρχε αθλητισμού, αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο Χαλκιδόνος. Ο Δήμος Χαλκιδόνος είναι μια ανάσα από εδώ, είναι 10 χιλιόμετρα από εδώ. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι να έρθετε να πάρετε το κινητό σας ως Δήμαρχος Χαλκιδόνος παραδίπλα και να πείτε, δεν μας τιμάει αυτό εδώ το πράγμα, να πείτε, να φωνάξετε την κυρία Πατουλίδου, τον κύριο Στάγκο, τον κύριο Γιουτίκα, όλους αυτούς τους κυρίους, αυτοί είναι κύριοι, εμείς δεν είμαστε κύριοι, γιατί έχουν λεφτά, παίρνουν λεφτά για να είναι όλα αυτά εδώ παραβιασμένα, παίρνουν λεφτά για να είναι όλα ρημαγμένα, παίρνουν λεφτά εις βάρος των κορόιδων,
εις βάρος των κορόιδων. Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι της Ρωμιουσίνης, ο χρόνος τελειώνει. Ο χρόνος τελειώνει. Θα κάνουμε το κάλεσμά μας για ακόμα μία φορά. Την Κυριακή το μεσημέρι, την Κυριακή το απόγευμα, στις 5 η ώρα, πρώτο Θεός. Την Κυριακή το απόγευμα, πρώτο Θεός, στις 5 η ώρα, όσοι θέλουν, να έρθουμε πάλι, να απλώσουμε πάλι την ελληνική σημαία της Ρωμιουσίνης, να απλώσουμε τα πανό μας, του ΠΑΟΚ, τα μπαρουτοκαπνισμένα πανό μας, τα κασκόλια μας, τα σάλια μας, τα πανό μας, τα κασκόλια μας, τα μεγάλα τα πανό μας, ό,τι έχει ο καθένας, και να έρθουμε όλοι εδώ την Κυριακή 5 η ώρα και να ενωθούμε και να το ανεβάσουμε ο καθένας στο μέσο κοινωνικής του δικτύωσης. Και να ακουστεί το θέμα και να ακουστεί όσο γίνεται πιο δυνατά, γιατί όταν είμαστε πολλοί είναι διαφορετικά. Να το ρε παιδιά το πανό, να το ρε παιδιά το πανό, εδώ είναι το πανό. Τι νομίζετε ότι το έχασα το πανό, τι νομίζετε ότι το έχασα, πέρασαν 17 χρόνια, τι πιστεύετε ότι το έχασα, εδώ είναι το πανό. Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε, μας έχει ο Θεός ζωντανός. Δεν βλέπω άλλους άνθρωπους να είναι ζωντανοί. Αδιαφορία για τα πάντα. Την Κυριακή λοιπόν, 5 η ώρα, ας είμαστε εδώ πέρα, ας ξανάρθουμε όσοι θέλουν, όλοι μαζί, να αναδείξουμε το πρόβλημα. Τέτοιο ωραίο γήπεδο, τέτοιο ωραίο στολίδι, να είναι εγκαταλελειμμένο, δεν μας τιμάει. Δεν μας τιμάει. Τώρα θα πάμε πιο εκεί, θα κουπεί το σήμα. Τέλος πάντων είναι η τελευταία φορά. Άρχισε και χαλάει ο καιρός. Για σκεφτείτε εδώ πέρα. Τι ωραίο γυμναστήριο, ε. Τι ωραίο γυμναστήριο. Ρημαδιό. Ρημαδιό. Από ανθρώπους απνευμάτιστους, ακοινώνητους, ακατήχητους, ακαλλιέργητους. Δυστυχώς. Δεν με τρομάζει το λείψανο της Ελλάδος που φεύγει. Αλλά το έκτρωμα της Ελλάδος που θα γεννηθεί. Δεν με τρομάζει. Το είχα γράψει στο πρώτο μου κείμενο, στο blog μας «Τα μυστικά του Βάλτου», στο πρώτο κείμενο πριν 10 χρόνια, όταν πρότεινα τον Παναγιώτη Δαϊκούδη, τον πρώην δήμαρχο Χαλκιδόνος, να στήσει τον Αδριάντα του Γερμανού Καραβαγγέλη στην πλατεία Μακεδονίας των Κουφαλίων. Και είχα γράψει στο τέλος, στον επίλογο, δεν με τρομάζει το λείψανο της Ελλάδος που φεύγει, αλλά το έκτρωμα της Ελλάδος που θα γεννηθεί. Και βλέπετε ποιο είναι το έκτρωμα της Ελλάδος. Ένα τόσο ωραίο γυμναστήριο. Ένα τόσο ωραίο κλειστό γυμναστήριο. Κοιτάξτε τι ωραίο κλειστό γυμναστήριο. Εδώ πέρα χωράει 500 άτομα. Εδώ πέρα χωράει 500 άτομα. Κι όμως, κανένας. Έχει εδώ και 5 χρόνια τον εγκατέλειψαν. Μπήκαν μέσα οι βάρβαροι. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Μέχρι και το μάρμαρο έσπασαν από εδώ. Εδώ είμαστε στο δυτικό του νομού Πέλης, 10 χιλιόμετρα από τα κουφάλια από τη γενέτειρά μας. Εμείς ήρθαμε, το ξαναζωντανέψαμε με τα πανό μας, με την ελληνική σημαία μας, με την καρδιά μας, με το λόγο μας. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε. Θα ξανάρθουμε πρώτο Θεός και την Κυριακή. Ελπίζουμε να έρθουν κι άλλοι, να ενώσουμε δυνάμεις και άμα ενώσουμε δυνάμεις, ίσως τους βολεμένους, τους υπεύθυνους, τους κουνήσουμε, τους ταρακουνήσουμε, γιατί αλλιώς παιδιά δεν κουνιούνται. Κοιτάξτε τι ωραίο κλειστό γυμναστήριο. Το ρήμαξαν. Δυστυχώς. Όλοι μαζί την Κυριακή στις 5 η ώρα να ξανάρθουμε. Η ισχύς εν τη ενώση, όταν είμαστε πολλοί, υπάρχει μεγάλη δύναμη. Αλλιώς είναι να μιλάει ένας, αλλιώς είναι να μιλάνε 50. Να το προβάλλουμε, να το αναδείξουμε. Και ο καθένας
δείχνει την πορεία του, δείχνει το τι κουβαλάει μέσα του και μετράει ο αγώνας, παιδιά, ο αγώνας, η προσπάθεια που κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε με τη βοήθεια του Θεού, τα βλέπετε, τα σπασμένα, τα ρημαγμένα. Εύχομαι ο Θεός να φωτίσει αυτά τα παιδιά, καλή μετάνοια να έχουν και εμείς να έχουμε καλή μετάνοια στη ζωή μας, όλοι μας να έχουμε καλή μετάνοια. Τα νιάτα είναι άφρον, εγώ τα δικαιολογώ τα παιδιά, από εκεί και πέρα όμως πρέπει να επέμβει και η πολιτεία. Παιδιά, άρχισε και φυσάει, πρέπει να επέμβει και η πολιτεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού την Κυριακή, πρώτο Θεό, στις 5 η ώρα. Θα είμαστε πάλι εδώ. Ίσως είμαστε περισσότεροι. Ίσως ακουστεί η φωνή μας. Η φωνή διαμαρτυρίας. Ίσως. Γιατί άμα καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν ερχόμουν αυτή τη στιγμή να σας το δείξω αυτό το βίντεο, κανένας δεν θα το ήξερε. Είναι το κρυφό μυστικό εδώ της περιοχής. Εμείς ήρθαμε, ξαναήρθαμε, συνεχίζουμε, όπως πήγαμε και στη Λιβαδίτσα στην εγκαταλελειμμένη εκκλησία, παιδιά, μαύρης ο καιρός, το κλείνω και φεύγω, γιατί είναι επικίνδυνα. Ραντεβού την Κυριακή, πρώτο Θεός, στις 5 η ώρα. Να είστε καλά, τελειώνω γιατί και μέχρι να τα μάσω όλα αυτά τα πανώ, έχω τουλάχιστον κανένα μισάωρο. Να είστε καλά, γεια σας. Ξεκινάμε. Τι να ξεκινήσουμε και τι να πούμε. Βρισκόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο στο δυτικό του νομού Πέλης, με τη ρωμαϊκή συνείδηση αφύπνιση κουφαλίων. Βρισκόμαστε στο διαμάντι της περιοχής μας, στο κλειστό γυμναστήριο στο δυτικό του νομού Πέλης. Κι όμως αυτό το κλειστό γυμναστήριο, όπως βλέπετε, είναι εγκαταλελειμμένο. Σπασμένα παράθυρα. Πού βρισκόμαστε, Θεέ μου. Αυτό εδώ το κλειστό γυμναστήριο βρίσκεται μόλις 10 χιλιόμετρα από τα κουφάλια. Χαζέψτε ομορφιά. Κλειστό γυμναστήριο, το καλύτερο της περιοχής. Και όμως δυστυχώς η εγκατάλειψη και η αδιαφορία επικρατούν εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το διαμάντι. Είναι ένα διαμάντι, εγκαταλελειμμένο διαμάντι. Βλέπετε σπασμένα τζάμια. Τι να πω. Θλίψη, απογοήτευση και αποτροπιασμός. Αυτά είναι τα συναισθήματα που σε κατακλείζουν όταν έρχεσαι σε αυτό εδώ το κλειστό γυμναστήριο. Είμαι εγώ, ο ανάξιος δούλος του Θεού, ο Βαλκανίδης ο Δήμος, με τους φίλους μου και με τους συνεργάτες μου, με τη ρωμαϊκή συνείδηση αφύπνιση κουφαλίων και εν γέννη όλου του ενιαίου Δήμου Χαλκιδόνος, από τον μπλοκ «Τα Μυστικά του Βάλτου». Κοιτάξτε εδώ την μπασκέτα. Άλλα παιδιά δεν έχουν μία μπασκέτα για να παίξουν. Όπως γίνεται στο Χωριουδάκι, στο Βαλτοχώρι,
όπως γίνεται στο Χωριουδάκι, στο Βαλτοχώρι, όπως γίνεται στην Ελεούσα και γενικότερα στην πλειοψηφία των χωριών, δεν έχουν μία μπασκέτα τα παιδιά να παίξουν. Και σε αυτό εδώ το χωριό, κοιτάξτε κάτω, υπάρχει παρκέ, παρκέ, πληρωμένο παρκέ, πληρωμένο παρκέ από τον ελληνικό λαό, πληρωμένο παρκέ. Εδώ πέρα αυτό το κλειστό γυμναστήριο είναι διαστάσεις, μπορεί να φιλοξενήσει και Α2, μέχρι και Α2 μπορεί να φιλοξενήσει. Είναι το καλύτερο κλειστό γυμναστήριο της περιοχής μας. Είναι το καλύτερο κλειστό γυμναστήριο της περιοχής μας. Και όμως η εγκατάλειψη και η περιθωριοποίηση και η αδιαφορία. Δεν ξέρω τι να πω. Σήμερα ήρθαμε εδώ με τη ρωμαϊκή συνείδηση αφύπνιση κουφαλίων. Ήρθαμε εδώ με τη ρωμαϊκή συνείδηση αφύπνιση κουφαλίων και εν γέννη όλου του ενιαίου Δήμου Χαλκιδόνος από τον μπλοκ Τα Μυστικά του Βάλτου, στο χωριό του Δυτικού, του νομού Πέλης, ένα μικρό χωριουδάκι του νομού Πέλης, δίπλα από τα κουφάλια, σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων. Κοιτάξτε τι στολίδι, κοιτάξτε κλειστό γυμναστήριο, προδιαγραφές κλειστού γυμναστηρίου. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτή είναι οι πολιτικάντιδες. Να βρίσκεσαι σε αυτό εδώ το διαμάντι. Να βρίσκεσαι σε αυτό εδώ το διαμάντι. Στο Δυτικό, στο κλειστό γυμναστήριο. Είναι ένα διαμάντι και όμως είναι εγκαταλελειμμένο. Κουτσουλιές, κάτω στο παρκέ. Ένα παρκέ, τζάμια, σπασμένα, πόρτες. Πόρτες, ακούει κανένας, κουτσουλιές πάνω, πλέον αυτός εδώ ο χώρος έχει καταντήσει ένας χώρος εστίας μολύνσεως. Έσπασαν εδώ τις πόρτες, οι κανίβαλοι. Τι να πω, πέστε μου εσείς, όταν αντικρίζεις αυτό εδώ το κλειστό γυμναστήριο, όταν το αντικρίζεις και να βρίσκεται σε αυτήν την εγκατάλειψη, την εγκατάλειψη, την αδιαφορία και την περιθωριοποίηση, δείτε ρε παιδιά, και πώς να μην αγανακτήσεις και πώς να μην ευριάσεις και πώς να μην πεις γιατί ρε αλήτες. Αυτό εδώ το στολίδι είναι ένα στολίδι. Είναι αυτό εδώ το γυμναστήριο που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Είναι το καλύτερο γυμναστήριο της περιοχής μας. Αυτό εδώ το κλειστό γυμναστήριο που βρίσκεται στο Δυτικό του νομού Πέλης, συγκρίνεται άνετα με το κλειστό γυμναστήριο των Γιαννιτσών. Είναι ένα κλειστό γυμναστήριο που χωράει 500 άτομα. Εδώ μπορεί να φιλοξενήσεις και αγώνες Α2, το καλύτερο στολίδι της περιοχής μας. Το καλύτερο κλειστό γυμναστήριο. Και όμως όλους αυτούς που ψηφίσατε, ταρατατζούμ, βλέπετε κάτω κουτσουλιές. Πού βρισκόμαστε, Ελλάδα 2021. Ελλάδα 2021, το μεγαλείο σου. Να έχεις αυτό εδώ το κλειστό γυμναστήριο. Αυτό εδώ το κλειστό γυμναστήριο που ο ελληνικός λαός το χρυσοπλήρωσε. Τα παιδιά του να αθλούνται και όμως η αδιαφορία της πολιτείας είναι πασιφανέστατη. Δεν ξέρω τι να πω, τι λόγια να χρησιμοποιήσω. Κοιτάξτε κάτω παρκέ, αυτό το παρκέ είναι Α1. Ακούτε, η μπάλα μόνο λείπει. Και όμως
δεν υπάρχει κανένας αρμόδιος, κανένας υπεύθυνος, κάποιος από την πολιτεία, από τη δημοτική αρχή. Δεν ξέρω σε ποιο δήμο ανήκει ο δήμος, το χωριό εδώ, στο δυτικό του νομού Πέλης, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχω αηδιάσει αυτή τη στιγμή. Έχω αηδιάσει αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε μπασκέτα. Μπασκέτα Α1. Μπασκέτα. Ταμπλό. Ωραίο ταμπλό. Να παίξουν τα παιδιά να χαρούν. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που ακουμπάω μπασκέτα καλάθι. Διότι πάντοτε προσπαθούσα να την πιάσω την μπασκέτα και ποτέ μου ήμουν κοντός. Επειδή ήμουν κοντός δεν μπορούσα να τη φτάσω την μπασκέτα και πάντοτε είχα ένα όνειρο να ακουμπήσω την μπασκέτα, αλλά όχι με αυτό, με αυτές τις προϋποθέσεις, σε ένα εγκαταλελειμμένο γυμναστήριο. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα σοβαρό κράτος, ένα σοβαρός δήμος, να ενδιαφερθεί γι' αυτό εδώ το στολίδι, γι' αυτό εδώ το κλειστό γυμναστήριο που βρίσκεται 10 χιλιόμετρα από τα Κουφάλια στο δυτικό του νομού Πέλης. Σήμερα ήρθαμε εδώ στο δυτικό του νομού Πέλης. Είχε πρόβλημα το σήμα. Προσπαθούσαμε να σας ανεβάσουμε ένα βιντεάκι από το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο στο δυτικό. Απέναντίας, εκεί πέρα η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Πραγματικά είναι δύο διαφορετικές εικόνες σε απόσταση μόλις 500 μέτρων. Το δημοτικό στάδιο στο δυτικό είναι ένα στολίδι, ένα πολύ μικρό, είναι ένα στολίδι, πραγματικά το περιποιούνται οι άνθρωποι, να μην τους φάμε το δίκιο. Το δημοτικό στάδιο στο δυτικό το περιποιούνται, μπράβο τους. Προσπαθήσαμε να σας ανεβάσουμε βιντεάκι, αλλά δεν ανέβαινε 5 φορές και μάλιστα είχε και ένα πανό, πάρα πολύ ωραίο πανό, που έγραφε «Απαγορεύεται να βρίζετε την οικογένεια και τα θεία». Απαγορεύεται να βρίζετε την οικογένεια και τα θεία. Κοιτάξτε εδώ την μπασκέτα πώς την έκαναν. Κοιτάξτε εδώ την μπασκέτα. Την μπασκέτα πώς την έκαναν. Έσπασαν το ταμπλό και τα ρίμαξαν όλα. Τα παιδάκια στο Βαλτοχώρι, τα παιδάκια στην Ελεούσα, στα πιο μικρά, τα παιδάκια στο Ξηροχώρι δεν έχουν μία μπασκέτα να παίξουν. Στα πιο μικρά χωριουδάκια του Δήμου, στα πιο μικρά χωριουδάκια του Δήμου Χαλκιδόνος και εδώ πέρα, στο δυτικό του νομού Πέλης έχουν την πολυτέλεια να σπάνε τις μπασκέτες, μπασκέτες Α εθνική, μπασκέτες πολυτελείας με ταμπλό Α εθνικής, με μπασκέτες. Είναι το τρίτο βίντεο που θα προσπαθήσουμε να σας ανεβάσουμε. Είναι το τρίτο βίντεο. Βρισκόμαστε έξω από το κλειστό γυμναστήριο στο δυτικό του νομού Πέλης. Ένα εγκαταλελειμμένο κλειστό γυμναστήριο. Το σήμα είναι πάρα πολύ κακό. Δεν μας βοηθάει να αναδείξουμε και να προβάλλουμε το πρόβλημα. Κινούμαστε με μισή καρδιά και κάθε τρεις και λίγο το σήμα πέφτει. Βλέπετε το κλειστό γυμναστήριο. Η πόρτα είναι παραβιασμένη. Τα παράθυρα σπασμένα. Εδώ έξω πέτρες. Τι ωραίο γήπεδο, κλειστό γυμναστήριο ανοιχτό. Το έσπασαν και οι βάνδαλοι έσπασαν και την μπασκέτα. Εδώ πέρα την μπασκέτα, στο ταμπλό, τα έσπασαν όλα. Τα έσπασαν όλα. Και αυτό ένα πολύ ωραίο κλειστό γυμναστήριο, ένα πολύ ωραίο ανοιχτό γυμναστήριο μπάσκετ. Ένα πάρα πολύ ωραίο ανοιχτό γυμναστήριο μπάσκετ. Και δεν ξέρω γιατί το έχουν εγκαταλείψει και το έχουν αφήσει στην τύχη του. Αυτό εδώ το στολίδι στο δυτικό του νομού Πέλης. Αυτό εδώ το στολίδι. Το στολίδι. Είναι ένα στολίδι εδώ στο κλειστό γυμναστήριο στο δυτικό του νομού Πέλης. Είναι ένα στολίδι και όμως αυτό εδώ το στολίδι είναι εγκαταλελειμμένο. Εγκαταλελειμμένο, πλήρης αδιαφορία και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν υπάρχει και το κατάλληλο σήμα για να το αναδείξουμε και να το προβάλλουμε στο Facebook.
Δεν υπάρχει, παιδιά, σήμα καθόλου καλό. Δεν ξέρω γιατί. Απέναντίας, όπως βλέπετε αυτό εδώ το γυμναστήριο απ' έξω, είναι το τρίτο βίντεο, όσο ακούγεται, εδώ στο εγκαταλελειμμένο γήπεδο, κλειστό γυμναστήριο, στο δυτικό του νομού Πέλης, εγκαταλελειμμένο από καλά, σπασμένες μπασκέτες, τι να πω. Απέναντίας, το κλειστό γήπεδο ποδοσφαίρου είναι περιποιημένο. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πανό που μας έκανε τρομερή εντύπωση και μακάρι να βρίσκεται σε όλα τα γήπεδα. Απαγορεύεται να βρίζετε τις οικογένειες και τα θεία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε απόσταση μόλις 500 μέτρων υπάρχουν δύο αθλητικές εγκαταστάσεις. Εδώ η μία αθλητική εγκατάσταση... Εδώ στο δυτικό του νομού Πέλης, στο χωριό στο δυτικό του νομού Πέλης, μόλις 10 χιλιόμετρα από τα Κουφάλια. Και όμως το δημοτικό στάδιο στο χωριό είναι περιποιημένο, πάρα πολύ καλό. Και έχει και ένα ωραίο πανό που γράφει «Απαγορεύεται να βρίζετε τις οικογένειες και τα θεία». Απέναντίας, σε απόσταση μόλις 500 μέτρων, είναι το κλειστό γυμναστήριο του Δυτικού και είναι εγκαταλελειμμένο. Αυτό εδώ το διαμάντι, αγαπητοί μου φίλοι, βλέπετε σπασμένα τζάμια, βλέπετε το τζάμι είναι και διπλό και με πέτρες και με βία να τα σπάσουν όλα οι κανίβαλοι. Αλλά δεν φταίνε μόνο αυτοί, φταίει και η πολιτεία, φταίει και η δημοτική αρχή εδώ, στο δυτικό του νομού Πέλης που επέτρεψαν να κυριαρχήσουν οι βάνδαλοι. Τα τζάμια είναι σπασμένα, είμαστε στο δυτικό του νομού Πέλης. Δεν είμαστε στη Συρία, ακούτε. Στο δυτικό του νομού Πέλης είμαστε, στο κλειστό γυμναστήριο, στο στολίδι του τόπου. Αγαπητέ μου φίλε, είμαι ο Βαλκανίδης ο Δήμος, από τον μπλοκ Τα Μυστικά του Βάλτου, με τη ρωμαϊκή συνείδηση αφύπνιση κουφαλίων και εν γέννη όλου του ενιαίου Δήμου Χαλκιδόνος. Και δεν είμαι τίποτα το ιδιαίτερο για να έρθω μπροστά από την κάμερα, να στο παίξω τι, να στο παίξω ο καλός ο χριστιανός και ο καλός ο πατριώτης. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να φαίνομαι εγώ, πρέπει να φαίνεται το πρόβλημα και δεν πρέπει να φαίνομαι εγώ. Έχουμε δημιουργήσει κάποιες δράσεις στο διαδίκτυο, έχουμε ανεβάσει 50 βίντεο με τη ρωμαϊκή συνείδηση αφύπνιση κουφαλίων και εν γέννη όλου του ενιαίου Δήμου Χαλκιδόνος και πουθενά δεν φανερώνω το πρόσωπό μου, διότι δεν μου αρέσει να προβάλλω το εγώ μου, αλλά μου αρέσει να προβάλλω τις ιδέες μου. Όχι τις ιδέες μου, τις ιδέες μας. Διότι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων και μας αρέσει να προβάλλουμε τα απαγορευμένα πρότυπα. Και δέστε εδώ απαγορευμένα πρότυπα, δέστε σπασμένα τζάμια, κανίβαλοι. Πού βρισκόμαστε, υπάρχει κράτος, υπάρχει δήμος, υπάρχει αστυνομία, υπάρχει κάτι σε αυτόν εδώ τον τόπο, εδώ στο δυτικό του νομού Πέλης. Υπάρχει τίποτα, κοιτάξτε σπασμένα όλα. Επομένως αγαπητέ μου φίλε, δεν μου αρέσει να προβάλλω το πρόσωπό μου. Θέλουμε να προβάλλουμε τις ιδέες μας. Ζούμε για τις ιδέες μας, για τη ρωμαϊκή συνείδηση αφύπνιση, για τη ρωμιοσύνη, για την πατερική ορθόδοξη θεολογία. Μας αρέσει να προβάλλουμε τα απαγορευμένα ένθεα πρότυπα της πατρίδας του εμείς και όχι την κομματική του εγώ. Και σήμερα ήρθαμε εδώ σε ένα μικρό χωριουδάκι, στο δυτικό του νομού Πέλης, 10 χιλιόμετρα μόλις από τον τόπο μας, τα Κουφάλια, και ήρθαμε με την καλή μας την καρδιά να δώσουμε ένα όνομα, μία ονομασία όπως κάνουμε συνέχεια σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις δίνουμε ονομασίες Αγίων και Ηρώων, ώστε να προβάλλουμε τον τόπο μας και τους Αγίους και τους Ήρωες και να μάθουν τα παιδιά τη φιλοπατρία. Και όμως φίλε μου, αγαπητοί μου φίλοι, εδώ επικρατεί αδιαφορία, εγκατάλειψη.
αδιαφορία και εγκατάλειψη. Πού είναι ο Δήμος, ρωτάμε. Πού είναι ο τοπικός Δήμος να ενδιαφερθεί, πού είναι η πολιτεία. Έφτιαξαν αυτό εδώ το διαμάντι. Έφτιαξαν αυτό εδώ το διαμάντι. Στο δυτικό του νομού Πέλης είναι ένα διαμάντι. Κοιτάξτε εγκαταστάσεις. Κοιτάξτε εγκαταστάσεις. Κοιτάξτε τι ωραίο γυμναστήριο απ' έξω. Τι εγκαταστάσεις. Και αυτό εδώ ένα περιποιημένο, πάρα πολύ ωραίο περιποιημένο γήπεδο, ανοιχτό, του μπάσκετ, βαμμένο, περιποιημένο, στο Βαλτοχώρι, στην Ελεούσα, στα άλλα τα χωριουδάκια, ούτε κατά διάνοια δεν έχουν τέτοιο γήπεδο, ανοιχτό. Και αυτό εδώ είναι εγκαταλελειμμένο, με πέτρες, στα κουφάλια, τέτοιο γήπεδο ανοιχτό δεν υπάρχει. Στα κουφάλια, στην έδρα του Δήμου, και όχι μόνο στα κουφάλια, και στον Άγιο Αθανάσιο, ανοιχτό γήπεδο, τέτοιο περιποιημένο, κοιτάξτε, βαμμένο, με γραμμές. Αλλά είναι εγκαταλελειμμένα. Πέτρες, καδρόνια, μπύρες, σπασμένα. Σπασμένα. Έχουν σπάσει εκεί πέρα το ταμπλό. Κάποια παιδιά δεν έχουν δει στη ζωή τους μπασκέτες, να παίξουν μπάσκετ. Και εδώ πέρα στο δυτικό έχουν ένα στολίδι κλειστό, εγκαταλελειμμένο. Και επίσης ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ και αυτό στολίδι. Και αυτό εγκαταλελειμμένο και σπασμένα. Τι να πω ρε παιδιά. Τι να πω. Τι να πω, είναι δυνατόν να μην είμαστε αγανακτισμένοι αυτή τη στιγμή. Ήρθαμε με την καλή μας την καρδιά, δεν ξέραμε ότι θα αντικρίσουμε αυτήν εδώ την εγκατάλειψη και αυτήν εδώ την αδιαφορία. Γνωρίζαμε ότι ο τόπος μας, η ευρύτερη περιοχή μας, έχει ένα κλειστό γυμναστήριο, το καλύτερο της περιοχής, που βρίσκεται στο χωριουδάκι, στο δυτικό του νομού Πέλης, 10 χιλιόμετρα από τα κουφάλια. Ήρθαμε με την καλή μας την καρδιά, όπως κάνουμε συνέχεια. Πηγαίνουμε στα γήπεδα και δίνουμε ονομασίες Αγίων και Ηρώων. Για να προβάλλουμε τους Αγίους και τους Ήρωες, Δήμος Χαλκιδόνος, Δήμος Αγίων, Δήμος Ηρώων. Και ήρθαμε με την καλή μας την καρδιά να δώσουμε ένα όνομα, να αναδείξουμε και τον Άγιο και τον Ήρωα και την περιοχή και γενικότερα να αναδείξουμε αυτό το ωραίο κλειστό γυμναστήριο, το καλύτερο της περιοχής μας, και βλέπουμε αυτά εδώ τα χάλια. Κοιτάξτε. Οι βάνδαλοι πήγαν και τα σπάσαν όλα. Τα έσπασαν αφού δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει δήμος, κάποιος να προστατέψει και να περιποιηθεί αυτό εδώ το κτίριο, κάποιος να ενδιαφερθεί. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Κοιτάξτε εδώ η πόρτα σπασμένη. Πω. Δείτε, άρα μπούμε λίγο μέσα, όσο έχουμε σήμα, γιατί και το σήμα το έχουν κόψει. Ναι φίλοι μου, δεν είμαστε σε κάποια χώρα της υποσαχάριας Αφρικής, εκεί που φτιάχνουν κάτι το καλό και μετά το εγκαταλείπουν, βρισκόμαστε στο χωριουδάκι του δυτικού, του νομού Πέλης, 10 χιλιόμετρα μόλις από τα κουφάλια. Οι κουτσουλιές, περπατάμε σε ένα παρκέ αυτή τη στιγμή, που εγώ ντρέπομαι και να το πατήσω. Αυτό το παρκέ είναι παρκέ Α1 κατηγορίας. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς στα κουφάλια, πάντοτε ήθελα να παίξω κι εγώ λίγο μπάσκετ στο χωριό μου, στα κουφάλια. Αλλά επειδή δεν ήμουνα με την ομάδα, δεν ανήκα στην ομάδα και πάντοτε δεν είχα και τα κατάλληλα παπούτσια, είχα τα Sportex από τη Λαϊκή Αγορά την Τρίτη και δεν είχα τα κατάλληλα Nike, παπούτσια τα ακριβά. Και πάντοτε μόλις πήγαινα λίγο κι εγώ να παίξω με την μπάλα, με έδιωχναν και μου έλεγαν φύγε, θα χαλάσει το παρκέ. Και έμεινα με αυτή τη δίψα να μπω κι εγώ μέσα σε ένα παρκέ, να τρέξω, να παίξω μπάσκετ, και δεν με άφησαν, διότι εκεί στα κουφάλια είχαν άλλα κολλήματα. Τέλος πάντων, να μην μιλήσω για το εγώ μου. Και σήμερα στα 41 μου τα χρόνια κάθομαι και περπατάω σε ένα παρκέ, το οποίο θα έπρεπε 100 φορές να πλύνουμε τα πόδια μας, να καθαρίσουμε τα παπούτσια μας για να εισέλθουμε. Κι όμως δεν ενδιαφέρεται κανένας. Κοιτάξτε μπασκέτα.
Κοιτάξτε μπασκέτα, αυτή τη στιγμή αυτή η μπασκέτα είναι προδιαγραφές Α1. Αυτή η μπασκέτα είναι προδιαγραφές Α1. Δεν ξέρω κάποιος αρμόδιος να έρθει κάποιος να πάρει την μπασκέτα, γιατί θα τη σπάσουν και αυτήν την μπασκέτα, όπως έσπασαν και την άλλη την μπασκέτα. Όπως έσπασαν και την άλλη την μπασκέτα. Όπως έσπασαν και την άλλη την μπασκέτα. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ την μπασκέτα τι την έκαναν. Τα σπάσαν όλα. Τα σπάσαν. Τα έσπασαν όλα. Θαυμάστε πολιτεία. Θαυμάστε δημοτική αρχή. Θαυμάστε και θαυμάστε. Τι να πω, εγώ ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι. Πάλι καλά. Πάλι καλά που το χρονόμετρο είναι εκεί ψηλά και δεν μπορούν οι κανίβαλοι να το πιάσουν και να το σπάσουν. Εδώ πέρα θα το βάλουν καμιά φωτιά και, είναι και δάσος δίπλα και θα τρέχουν όλοι και δεν θα φτάνουν. Θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν, είμαστε και μέσα στο δάσος. Δεν λυπούνται λίγο? Αυτό εδώ το στολίδι, αυτό εδώ το στολίδι που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι ένα στολίδι, το βλέπετε. Κοιτάξτε κερκίδες, περιποιημένες κερκίδες. Θα τις ζήλευαν μεγάλες πόλεις. Τα Γιαννιτσά έχουν τέτοιο κλειστό γυμναστήριο. Τα Γιαννιτσά με 50.000. Και εμείς σήμερα βρισκόμαστε σε ένα χωριουδάκι στο δυτικό. Δεν ξέρω πόσα άτομα έχει το δυτικό. 1.000, 1.500, πόσα έχει. 500, δεν ξέρω. Σήμερα ήρθαμε μόνο και μόνο για να δώσουμε μία ονομασία, ένα όνομα δηλαδή, όπως κάνουμε συνέχεια στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Στο Δήμο Χαλκιδόνος και στην Πέριξ περιοχή. Όπου υπάρχει κάτι το καλό, το προβάλλουμε. Λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι, διότι σήμερα εμείς θέλαμε να δώσουμε ένα όνομα σε αυτό εδώ το κλειστό γυμναστήριο, ένα όνομα και να το ονομάσουμε ως Αντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος. Ήταν ο τελευταίος στρατοπεδάρχης στο στρατόπεδο της Ελβίκ το 1974. Ήρθαμε με καλή διάθεση εδώ, 1/4 από τα κουφάλια. Ήρθαμε με καλή διάθεση να αναδείξουμε αυτό τον κρυμμένο θησαυρό, αυτό τον κρυμμένο θησαυρό που έχει ο τόπος μας, το κλειστό γυμναστήριο, τον κρυμμένο θησαυρό, έναν κρυμμένο θησαυρό, να τον αναδείξουμε. Και ούτε κατά διάνοια δεν μας περνούσε από το μυαλό ότι θα αντικρίσουμε αυτές τις αποκρουστικές εικόνες της βαρβαρότητας. Να μην πω πιο μέσα γιατί θα πέσει το σήμα. Να μην πω πιο μέσα γιατί θα πέσει το σήμα, παιδιά. Θα πέσει το σήμα. Είναι κρίμα πόση ώρα προσπαθώ να βγάλω κάποιες λέξεις, να σκεφτώ και συνέχεια με διακόπτει. Τουλάχιστον τις εικόνες της Παναγίας, του Χριστού και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τις άφησαν ανέγκυχτες οι βάνδαλοι. Βανδαλισμός. Οι βάνδαλοι πέρασαν από αυτό εδώ το διαμάντι που λέγεται κλειστό γυμναστήριο. Κλειστό γυμναστήριο στο δυτικό του νομού Πέλης. Δυστυχώς, τι να πω, πέστε μου εσείς τι να πω, εάν ακούει κάποιος υπεύθυνος, τι να ακούει κάποιος υπεύθυνος, τα ξέρουν. Όλοι τα ξέρουν, δεν περίμεναν εμένα, με τη ρωμαϊκή συνείδηση αφύπνιση, από τον μπλοκ τα μυστικά του Βάλτου. Εγώ, ανάξιος δούλος του Θεού, ο Βαλκανίδης ο Δήμος, με τους φίλους μου και με τους συνεργάτες μου, που σήμερα ήρθαμε εδώ στο Δυτικό, από τον μπλοκ τα μυστικά του Βάλτου, με τη ρωμαϊκή συνείδηση αφύπνιση κουφαλίων και εν γέννη όλου του ενιαίου Δήμου Χαλκιδόνος, από τον μπλοκ τα μυστικά του Βάλτου, που σήμερα ήρθαμε εδώ στο Δυτικό του νομού Πέλης, να σας αναδείξουμε αυτόν εδώ τον κρυμμένο θησαυρό,
νομίζαμε ότι θα βρούμε τον κρυμμένο θησαυρό, να σας τον αναδείξουμε. Ένα πολυτελέστατο κλειστό γυμναστήριο σε ένα μικρό χωριουδάκι και να πούμε όλα ωραία και καλά και να δώσουμε και άτυπα ένα όνομα κάποιου ήρωα ή κάποιου Αγίου. Αλλά δυστυχώς αντικρίσαμε αυτήν εδώ την αδιαφορία, τη βαρβαρότητα, τους βανδαλισμούς και κανένας μα κανένας δεν ενδιαφέρεται, δεν το πονάει. Βλέπετε σπασμένα κάτω και κανένας δεν ενδιαφέρεται και δεν το πονάει το ότι αυτό εδώ το διαμάντι ήταν ένα διαμάντι της περιοχής, το κλειστό γυμναστήριο, ένα διαμάντι. Μετατράπηκε αυτό εδώ το διαμάντι, το κλειστό γυμναστήριο, στο δυτικό του νομού Πέλης. Από διαμάντι μετατράπηκε σε ένα χώρο εστίασης μολύνσεως. Εδώ είναι ένας χώρος απομόνωσης, περιθωριοποίησης, βανδαλισμού, μολύνσεως. Ένας χώρος εστίας μολύνσεως. Τους ακούτε όλους λαλίστατους, όλοι είναι λαλίστατοι. Οι δημοσιογράφοι, οι πατριώτες, οι χωριανοί, οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, όλοι αυτοί που πληρώνονται αδρά, και όμως αυτό εδώ το διαμάντι, αυτό εδώ το κλειστό γυμναστήριο, κανένας, μα απολύτως κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να το περιφρουρήσει, να το προστατέψει, να φέρουν εδώ πέρα τα παιδιά να αθλούνται και όχι μόνο τα παιδιά, οποιοδήποτε. Υπάρχει κόσμος, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν μπασκέτες στα χωριά τους, έχουν ξύλινες μπασκέτες, σάπιες, όπως γίνεται στο Βαλτοχώρι, σε τσιμέντα κάτω, εγκαταλελειμμένα, άβαφα. Στην Ελεούσα δεν υπάρχει τίποτα και γενικότερα σε όλο το Δήμο Χαλκιδόνος αδιαφορία. Και εδώ πέρα στο δυτικό του νομού Πέλης μας έχει φάει γραφειοκρατία, μας έχει φάει το «δε βαριές αδερφέ, τι με νοιάζει εμένα τώρα», λέει ο ένας δήμαρχος στον άλλο δήμαρχο, «τι με νοιάζει εμένα, στο δικό μου δήμο είναι». Ο χωριανός από το παρακείμενα χωριά, «τι με νοιάζει εμένα, στο δικό μου το χωριό είναι». Ο χωριανός εδώ στο δυτικό, «τι με νοιάζει εμένα, θα το παίξω εγώ τώρα ο καλός, ο ένας τι με νοιάζει εμένα, ο άλλος τι με νοιάζει εμένα». Δυστυχώς αυτή είναι η κοινωνία μας, του οχαδελφισμού, του «δε βαριέσαι αδερφέ», εγκατάλειψη, απομόνωση, αδιαφορία, βαρβαρότητα, βανδαλισμοί. Ο κάθε ένας που ήθελε να ακουμπήσει τα βία ένστικτά του, ήρθε και τα ακούμπησε σε αυτήν εδώ την μπασκέτα. Μία μπασκέτα που κάποια άλλα παιδιά θα παρακαλούσαν έστω μία φορά να χτυπήσουν την μπασκέτα κάτω, την μπάλα κάτω και να βάλουν ένα καλάθι. Κάποια άλλα παιδιά θα παρακαλούσαν έστω μία φορά να βάλουν ένα καλάθι στο διχτάκι, να τρέξουν σε αυτό εδώ το παρκέ, μιλάμε για παρκέ, πληρωμένα όλα, αλφα εθνικής. Δυστυχώς, φίλοι μου, της ρωμαϊκής συνείδησης αφύπνισης, κουφαλίων και εν γέννη όλου του ενιαίου Δήμου Χαλκιδόνος, αυτή είναι η Ελλάδα μας, η Ελλάδα του «δε βαριές αδερφέ», η Ελλάδα «εγώ να είμαι καλά». Μας φτιάχνουν κάτι, υπέρβαση, αυτό εδώ το κλειστό γυμναστήριο ήταν μια υπέρβαση για αυτό εδώ το χωριό,
Δεν έπρεπε να το φτιάξουν αυτό εδώ το κλειστό γυμναστήριο σε αυτό εδώ το χωριό, διότι δεν υπήρχε η κατάλληλη υποδομή, όπως αποδείχτηκε εκ της πράγμασης. Όπως αποδείχθηκε στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε η κατάλληλη υποδομή, η κατάλληλη πρόνοια, το κατάλληλο ενδιαφέρον να φτιαχτεί, να φτιάξουν ένα τέτοιο κλειστό γυμναστήριο σε αυτό εδώ το χωριό. Δεν έχω τίποτα με το χωριό. Απέναντία στο δημοτικό στάδιο του χωριού, στο ποδόσφαιρο, 500 μέτρα πιο εκεί, που προσπαθήσαμε να σας ανεβάσουμε βίντεο, αλλά δεν ανεβαίνουν, συνέχεια πέφτει το σήμα. Αντίθετα, το γήπεδο του ποδοσφαίρου είναι ένα διαμάντι. Τώρα πώς γίνεται αυτό, δεν γνωρίζω να σας πω. Σε απόσταση μόλις 500 μέτρων, το γήπεδο ποδοσφαίρου, το δημοτικό στάδιο, να είναι ένα διαμάντι περιποιημένο, και μάλιστα είχε και ένα πανό πάρα πολύ σωστό και έπρεπε να βρίσκεται σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Αλλά δυστυχώς όλοι είναι φανατισμένοι και οπαδοί και κανένας δεν είναι φίλαθλος. Έπρεπε αυτό το πανό που έγραφε, που γράφει, απαγορεύεται να βρίζεται τις οικογένειες και τα θεία. Να βρίσκεται σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Ένα τέτοιο μεγάλο πανό έπρεπε να βρίσκεται σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Απαγορεύεται να βρίζεται τις οικογένειες και τα θεία. Θα έπρεπε να απαγορευτούν όλα τα άλλα τα πανό και να υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο πανό σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Σας πληροφορώ ότι από εκείνη τη στιγμή και μετέπειτα θα είχε εξαλείψει η βία, θα είχε αυληθεί ο φανατισμός, ο χουλιγκανισμός, εάν επέτρεπαν μόνο ένα τέτοιο πανό να υπάρχει σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Με μεγάλα γράμματα, και να το πλήρωνε η ομάδα και να απαγόρευε όλα τα άλλα τα πανό, τα φανατισμένα, και να έγραφε «απαγορεύεται να βρίζετε τις οικογένειες και τα θεία». Από εκείνη τη στιγμή και μετέπειτα θα βλέπατε ότι ο αθλητισμός θα είχε μετατραπεί σε ευγενή άμυλα, δεν θα ήταν ο κόσμος φανατισμένος, οπαδοί έχουν θεοποιήσει τις ομάδες, όπως έχουν θεοποιήσει και τα κόμματα και τα συμφέροντα, και βλέπετε σε αυτό εδώ το χωριουδάκι που πόσο χρήμα έριξε η πολιτεία για να ανεγείρει αυτό το κλειστό γυμναστήριο. Σπασίματα, 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 σπασίματα. Φίλοι μου, πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτήν εδώ την κατάντια, για αυτό εδώ το χάλι. Ας ελπίσουμε ότι έστω και στο παραπέντε, διότι πλέον το γήπεδο, το κλειστό γυμναστήριο, εάν δεν ενδιαφερθεί άμεσα η πολιτεία να ενδιαφερθεί άμεσα να ενδιαφερθεί η πολιτεία και να επέμβει για να το προστατέψει και να περισσώσει ό,τι περισσώζεται. Θα πέσει και θα μας πλακώσει. Εύχομαι οι χωριανοί να ευαισθητοποιηθούν. Εύχομαι οι αρμόδιοι να δραστηριοποιηθούν. Εύχομαι ο Δήμαρχος Πέλλας, εύχομαι του Υπουργείου Αθλητισμού, οι υπουργοί, οι παραυπουργοί, όλοι αυτοί που πληρώνονται, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, αυτό εδώ το στολίδι, κοιτάξτε τι ωραίο γήπεδο είναι, αυτό εδώ το στολίδι, επιτέλους να ενδιαφερθούν, να τρέξουν άμεσα όσο ακόμα είναι καιρός, να το περιφρουρήσουν, να το προστατέψουν, να το καθαρίσουν. Πρώτα πρέπει να το καθαρίσουν, να τα πετάξουν όλα. Έχει καταντήσει ένας χώρος μολύσιος,
μια εστία μολύνσεως, απομόνωσης και περιθωρίου, και μετά να μπει το νερό στα βλάκη, σπασμένα μέσα όλα είναι, να μην μπω θα πέσει το σήμα, και μετά να φέρουν μια ομάδα, κάποιους ανθρώπους που να τους ενδιαφέρει το αντικείμενο και να έρχονται και να αθλούνται και να το χαίρονται, διότι αυτό εδώ το πολύ ωραίο κλειστό γυμναστήριο το πλήρωσε ο ελληνικός λαός για να το χαίρονται τα παιδιά, να γίνονται αγώνες, να γίνονται ομιλίες, διότι εδώ δεν είναι μόνο να γίνουν αγώνες. Από ό,τι γνωρίζω εδώ ο κόσμος δραστηριοποιείται στην πάλη, όχι μόνο να γίνονται αγώνες πάλης και όχι μόνο να γίνονται κλαρίνα, διότι το έχουν μετατρέψει από ό,τι βλέπω μία φύσα εδώ πέρα έχει αυτή τη στιγμή. 8 Σεπτεμβρίου 2017, ποντιακή βραδιά, νταούλια, πλήκτρα. Το έχουν μετατρέψει σε μπουζουξίδικο. Ο καθένας με τα πνευματικά του πιστεύω, ο καθένας ό,τι θέλει βλέπει. Σε λέει αυτό εδώ το κλειστό γυμναστήριο, εμείς θα το μετατρέψουμε σε μπουζουξίδικο. Σε μπουζουξίδικο, ποντιακή βραδιά, και θα καθόμαστε εδώ πέρα μέσα και θα το κάνουμε μπουζούκια. Κοιτάξτε εδώ τα θρίσματα, τα σπασμένα τζάμια από την μπασκέτα. Μία μπασκέτα που θα τη ζήλευαν όλοι να παίξουν σε αυτή την μπασκέτα έστω και για λίγο. Κάποια παιδιά στη ζωή τους δεν έχουν δει μπασκέτα, ειδικότερα τέτοια μπασκέτα. Στη ζωή τους δεν έχουν δει τέτοια μπασκέτα. Πήγαν εδώ πέρα και τα σπάσαν όλα. Πήγαν και τα σπάσαν όλα. Τι να πω. Τι να πούμε. Ήρθαμε με την καλή μας την καρδιά από τα κουφάλια. Να δώσουμε ένα όνομα σε αυτό εδώ το κλειστό γυμναστήριο που μας είχαν πει ότι είναι από τα καλύτερα της περιοχής, και πράγματι οι προδιαγραφές αυτού του κλειστού γυμναστηρίου για αυτό εδώ το μικρό χωριουδάκι και για την ευρύτερη περιοχή είναι μια υπέρβαση μεγατόνων. Πρόκειται περί μιας υπερβάσεως μεγατόνων αυτό εδώ το κλειστό γυμναστήριο, αλλά δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ αγραμματοσύνη, δεν υπάρχει παιδεία. Τη βλέπουμε την παιδεία μας, αυτή είναι η παιδεία μας. Δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει κατήχηση, δεν υπάρχει μέρημνα. Όλα τα πράγματα γίνονται για το Θεαθήνε. Το έκαναν εδώ πέρα γρήγορα αυτό εδώ το γυμναστήριο, σε αυτό εδώ το χωριουδάκι, να φανούν ταρατατζούμ. Εμένα μου θυμίζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, που τους χρυσοπλήρωσε ο ελληνικός λαός, τους χρυσοπλήρωσε. Κι όμως όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο λεγόμενο Ολυμπιακό χωριό, από ό,τι άκουγα, τα έχουν εγκαταλείψει και έχουν γίνει έρμεο, όπως έγινε εδώ πέρα, των βανδάλων. Έρμεο των βανδάλων, του κανιβαλισμού. Πού βρίσκομαι και αντικρίζω αυτή τη στιγμή, πού βρισκόμαστε, διότι δεν είμαι μόνος. Ήρθαμε με τη ρωμαϊκή συνείδηση αφύπνιση, με την καλή μας την καρδιά, πού βρισκόμαστε και αντικρίζουμε αυτές τις εικόνες του βανδαλισμού και της αδιαφορίας. Πού βρισκόμαστε, πέστε μου εσείς πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στο χωριουδάκι του δυτικού, του νομού Πέλης, 10 χιλιόμετρα από τα κουφάλια. Εύχομαι να καταλάβουν έστω και αργά το σφάλμα τους. Εύχομαι να καταλάβουν έστω και αργά το σφάλμα τους ο Δήμος Πέλας, οι υπουργοί, οι παραϋπουργοί, οι αθλητές, οι χωριανοί, το Υπουργείο Αθλητισμού, όλοι αυτοί, που αυτό εδώ το στολίδι, το κλειστό γυμναστήριο, αποκλειστό γυμναστήριο, το έχουν μετατρέψει σε ένα χώρο απομόνωσης, αδιαφορίας, εγκατάληψης, βαρβαρότητας, ανευθυνότητας, αδιαφορίας, και είναι θέμα χρόνου εδώ πέρα μέσα να βάλουν και τα ζώα τους,
Είναι θέμα χρόνου εδώ πέρα μέσα να βάλουν και τα ζώα τους, τα ζωντανά τους, τα πρόβατά τους, τα γαϊδούρια τους, τα άλογά τους, τις κότες τους. Να βάλουν τα ζωντανά τους, να αρμέξουν και να το μετατρέψουν και σε αποθήκη. Το έχουν μετατρέψει σε μία αποθήκη που ο καθένας θα κουμπάει, θα βάζει τα αγροτικά του εμπορεύματα, τα αντικείμενα. Σε λίγο θα βάλουν μέσα και τα τρακτέρια τους, θα βάλουν και τα σιτηρά τους, θα βάλουν και τα... Όλα αυτά που βάζουν, όλα αυτά τα αγροτικά μηχανήματα, αντικείμενα, τους σπόρους, θα τα πετάξουν εδώ πέρα μέσα, αφού δεν ενδιαφέρεται κανένας. Αυτό εδώ το στολίδι βρίσκεται, αυτό εδώ το στολίδι, το κλειστό γυμναστήριο, που εμείς ήρθαμε με την καλή μας την καρδιά να το ονομάσουμε αντισυνταγματάρχης Τηλιανός, αντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος, ο τελευταίος στρατοπεδάρχης της ηρωικής μπαρουτοκαπνισμένης ΕΛΔΙΚ, στις 16 Αυγούστου του 1974, η τελευταία μάχη των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων, με τον τελευταίο διοικητή της ΕΛΔΙΚ, τον Παναγιώτη Σταυρουλόπουλο, που ήρθαμε με την καλή μας την καρδιά, πού να φανταστούμε ότι θα αντικρίσουμε αυτές τις εικόνες του βανδαλισμού και της βαρβαρότητας. Δηλαδή ένας να μου το έλεγε ότι θα πας εκεί πέρα και θα δεις σπασμένα τζάμια, εγκατάλειψη και όλα αυτά, θα πω τι λες τώρα, πλάκα σπάς. Και μάλιστα η πρώτη εικόνα που αντικρίσαμε, βλέπετε η πέτρα σπασμένα, να μην μπούμε μέσα θα πέσει το σήμα. Κάτω εδώ, τα τζάμια. Εδώ υπάρχει χρόνια διαφορία, δεν είναι δηλαδή τόσο μεγάλο κακό να κάνεις σε ένα τέτοιο στολίδι. Πρέπει πολλά χρόνια εδώ πέρα να υπάρχει αδιαφορία. Δηλαδή δεν μπορείς να έρθουν έτσι μέσα σε 2-3 ώρες 15 βάνδαλοι και να σπάσουν και να ρημάξουν. Εδώ έγινε χρόνια είναι να υπάρχει αυτή η αδιαφορία σε αυτό εδώ το γυμναστήριο. Και κανένας δεν φωνάζει, κανένας δεν διαμαρτύρεται, κανένας δεν λέει μια κουβέντα. Ρε παιδιά, ήμαρτον, πού ζούμε? Πού βρισκόμαστε? Τόσο δηλαδή αγραμματοσύνη, τόσο αδιαφορία μας έχουν κάνει αυτό εδώ το στολίδι. Αυτό εδώ το στολίδι μας το έχουν δώσει στο χωριό μας. Κι όμως δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εδώ πέρα το έχουμε μετατρέψει σε μπουζούκια. Μαζεύονται 2-3 φορές το χρόνο από ό,τι μπορώ να καταλάβω τις αφίσες που βλέπω και το κάνουν ποντιακή βραδιά. Όσοι εκεί, εντάξει, εισηγείαν των κορόιδων. Εισηγείαν των κορόιδων, εισηγείαν μιας πολιτείας που δεν υπάρχει. Αλλά αυτό που μας έκανε τρομερή εντύπωση, πραγματικά μας έκανε τρομερή εντύπωση, διότι και εμείς πρώτη φορά ήρθαμε σε αυτό εδώ το χωριό, στο δυτικό του νομού Πέλης, είναι ότι η πρώτη εικόνα που αντικρίσαμε είναι το δημοτικό στάδιο του χωριού. Το δημοτικό στάδιο του χωριού απέναντίας είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου. Είναι περιποιημένο, αυτό εδώ το μικρό χωριουδάκι περιποιημένο με, πώς τα λένε αυτά, ξέχασα τώρα, με καρέκλες, με καρεκλίτσες περιποιημένο, και μάλιστα είχε και ένα πανό, πάρα πολύ ωραίο πανό, μας έκανε τρομερή εντύπωση, που έγραφε απαγορεύεται να βρίζετε την οικογένεια και τα θεία. Και είπαμε μπράβο οι άνθρωποι, ξεκινήσαμε να σας το προβάλλουμε κιόλας, το πολύ ωραίο γήπεδο ποδοσφαίρου και ειδικότερα αυτό το πανό στα απαγορευμένα ένθεα πρότυπα που προσπαθούμε να προβάλλουμε, τα απαγορευμένα ένθεα πρότυπα, τους θησαυρούς της περιοχής μας και της Πέριξ περιοχής μας, το Δήμο Χαλκιδόνος και την Πέριξ περιοχή, διότι θεωρούμε ανεπιφύλακτο ότι αν προβάλλουμε τους Αγίους και τους Ήρωες θα αναδείξουμε το Δήμο Χαλκιδόνος και γενικότερα την ευρύτερη περιοχή. Εδώ όπως βλέπετε τρώνε κιόλας. Βλέπετε πλαστικά που τρώνε. Άρα Έλληνα, και ήρθαμε με την καλή μας την καρδιά, αντικρίζουμε εκείνο το πολύ ωραίο γηπεδάκι, γι' αυτό εδώ το χωριό ένα στολίδι, το δημοτικό στάδιο στο δυτικό, και λέμε μπράβο στους ανθρώπους, μπράβο. Και μόλις πλησιάζουμε στο κλειστό γυμναστήριο, τι να δούμε, φοβηθήκαμε πραγματικά. Γιατί όταν συναντάς αυτή την αδιαφορία, την εγκατάλειψη, τα σπασμένα, την εστία μόλυνσης, λες μήπως υπάρχουν και τίποτα μέσα.
Δυστυχώς, δεν μας βοηθάει και το σήμα. Ανεβάσαμε 4-5 βίντεο. Βαρεθήκαμε να λέμε τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, για να κλείσουμε, ευχόμαστε με τη ρωμαϊκή συνείδηση αφύπνιση κουφαλίων και εν γέννη όλου του ενιαίου Δήμου Χαλκιδόνος, από τον μπλοκ τα μυστικά του Βάλτου, εγώ ανάξιος δούλος του Θεού, Βαλκανίδης ο Δήμος, με τους φίλους μου και με τους συνεργάτες μου, σήμερα ήρθαμε με την καλή μας την καρδιά, σε αυτό εδώ το κλειστό γυμναστήριο, σε ένα διαμάντι που βρίσκεται πέριξ της περιοχής μας, των Κουφαλίων, 10 μόλις χιλιόμετρα, στο χωριό δυτικό του νομού Πέλης, και όμως η εγκατάλειψη, η απομόνωση, η αδιαφορία, η βαρβαρότητα, ο κανιβαλισμός, η αδιαφορία είναι εμφανέστατα. Θα αποχωρήσουμε, όπου να είναι θα πέσει το σήμα, να ξέρετε, όσο φαίνεται, ας ελπίσουμε ότι θα μας συνοδεύσει το σήμα μέχρι το δημοτικό στάδιο και να μην κλείσουμε με αυτήν την αποτρόπαιη εικόνα, διότι οι εικόνες δεν είναι καλές που σας δείξαμε, τουλάχιστον να σας δείξουμε το δημοτικό στάδιο του ποδοσφαίρου εδώ στο δυτικό και το πανό, το πάρα πολύ ωραίο πανό που γράφει «Μη βρίζετε την οικογένεια και τα θεία». Αλλά δεν θα μας αφήσει το σήμα, θα πέσει, να ξέρετε, όπως έπεσε καμιά δεκαριά φορές. Και αυτό εδώ που μας επέτρεψε και σας αναδείξαμε είναι πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε την επόμενη φορά που θα έρθουμε, εδώ πέρα μέσα θα είναι παιδιά, θα ακούγονται παιδιά, θα ακούγονται μπάλες του μπάσκετ, θα παίζει ο κόσμος, θα είναι χαρούμενος ο κόσμος, παιδιά, κόσμος, θα χαίρονται, θα χαμογελάνε, θα ευγνωμονούν την πολιτεία που τους έκανε σε αυτό εδώ το χωριουδάκι, αυτό εδώ το στολίδι, που εμείς προτείνουμε να ονομαστεί αντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος, ο τελευταίος στρατοπεδάρχης της ηρωικής Ελβίκ το 1974, στην τριήμερη μάχη από τις 14 μέχρι τις 16 Αυγούστου του 1974. Θα προσπαθήσουμε να πηδήξουμε από αυτή εδώ τη σπασμένη πόρτα. Και θα προσπαθήσουμε μέσα από τη ζούγκλα να αποχωρήσουμε. Όπως βλέπετε, η κατάντια μας δεν έχει όρια. Ο κατήφορος δεν έχει όριο. Τα τζάμια είναι επικίνδυνα να έρχεται κόσμος. Θα χτυπήσουν εδώ παιδιά. Κρίμα. Στεναχωρηθήκαμε. Ήρθαμε με την καλή μας την καρδιά να σας αναδείξουμε τον κρυμμένο θησαυρό. Θεωρούσαμε ότι θα βρίσκαμε τον κρυμμένο θησαυρό, το κλειστό γυμναστήριο, το διαμάντι της περιοχής μας, και θα βρίσκαμε παιδιά μέσα και θα ζητούσαμε από τους υπεύθυνους και από τους αρμόδιους μόνο 5 λεπτά για να σας το προβάλλουμε στο Facebook, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, και άτυπα να παραδώσουμε ένα όνομα κάποιου Αγίου ή κάποιου ήρωα, όπως κάνουμε συνεχώς, προβάλλοντας τους Αγίους και τους ήρωες. Ως Δήμος Χαλκιδόνος, Δήμος Αγίων και Δήμος Ηρώων, θεωρώντας ότι άμα προσδώσουμε αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στο Δήμο Χαλκιδόνος, ως Δήμος Αγίων και Δήμος Ηρώων, ο τόπος μας θα εξέλθει από την αφάνεια του περιθωρίου και της απομόνωσης που όλα αυτά τα χρόνια κυλιέται. Στεναχωρηθήκαμε αρκετά, πολύ στεναχωρέθηκα. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά στη ζωή μου αντικρίζω αυτές τις εικόνες. Σπασμένα,
βανδαλισμούς. Δεν το έχω ξαναδεί. Δεν τα έχω ξαναδεί όλα αυτά. Συγγνώμη, δεν τα έχω ξαναδεί. Και όταν έρχεσαι με την καλή σου την καρδιά να αντικρίσεις αυτό εδώ το στολίδι που το βλέπεις από μακριά και λες τι ωραίο κλειστό γυμναστήριο, και όπως σου το είχαν πει κιόλας, και αντικρίζεις βαρβαρότητα, εγκατάλειψη, απομόνωση, φοβάσαι κιόλας, είναι λογικό να φοβάσαι κιόλας. Κοιτάξτε τι ωραία γηπεδάκια, τρία γήπεδα, ένα ποδοσφαίρο. Δηλαδή γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, μπορείτε να μου πείτε τώρα εσείς. Δηλαδή τι ωραίο γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5. Τι ωραία γήπεδα τένις, περιποιημένα, όπως βλέπετε.